παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Βαζελάκια. Τα κοράκια σας σώσατε από την πενιντάρα σήμερα. Πώς σας φάνηκε? Μια χαρά περάσατε. Και την Κυριακή στις γυναίκες και σήμερα. Μια χαρά. Σε όλα τα αθλήματα ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στις βαθμολογίες. Πρώτη τάκη, ε. Καλησπέρα, να πούμε καλησπέρα. Ε, είπα για χαρά. Όχι, δεν είπαμε. Μια χαρά. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Παντού θα προσκυνάτε. Πάρε εσύ το λόγο τώρα γιατί έχω... Τι έγινε πάλι σε ένα δευτερόλεπτο? Να σου πω γιατί έχει. Τι? Οι διαιτητές του σώσανε από την πενιντάρα. Ναι. Όποιος θέλει να δει εδώ πέρα τον αγώνα. 80-66. Αντί για 80-45. Σας είπα εγώ την Παρασκευή. Όποιος θέλει σας βάζω στοίχημα. 15 πόντους σας χάριζα, 14 κέρδισα. Πόπε, θα κάναμε. Τι θα κάναμε. Στο ημίχρονο, στο ημίχρονο 35 πόντους τρώγανε στο ημίχρονο. 30 πόντους. Ημίχρονο έπαιζες. Τελικό δεν είναι. Όχι, ημίχρονο είχα πει. Α, ημίχρονο. Και 82-59 στις γυναίκες. 82-59 στην Γλυφάδα. Καλά τα πάτε. Έφυγε και προπονητής από εκεί. Άντε μου, αφού είναι καλός αυτός, όλο διαμαρτυρόταν. Γιατί δεν το διώξανε. Τι απάνω, κάνα ανήσυχο. Όχι, μια χαρά το πήγαινε και αυτός, πήγαινε εκεί να μας ξεσηκώσει. Δεν υπάρχει αυτό. Με πήγε να μας ξεσηκώσει. Δεν υπάρχει αυτό που έκανε. Προς τιμή του κόσμου του Ολυμπιακού δεν αντέδρασε. Και ο Τζον Ντέβις σε λιγάκι φεύγει και αυτός. Όχι, θα τον κρατήσουν, άσε. Καλός είναι, γιατί εδώ. Κρατήστε τώρα τον Τζον Ντέβις. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Το χέρι... Σε όλα τα αθλήματα. Είχα το χέρι μου, ρε Τάκη. Εντάξει, εντάξει. Τι εντάξει, σαν το... σαν το Χάντερ, μου σου το δαχτυλάκι. Λοιπόν, περίμενε να πάμε. Στο πρώτο εμίχρονο που ήσασταν. Πουθενά. Πουθενά. Μετά βοηθάγανε οι άλλοι. Κάτσε, τι είχαν. Έγραφα εκεί πράσινη, κάτσε να τα θυμηθώ. Τι έγραφε. Περίμενε μόνο, τα θυμηθώ. Ένα μηνιάτικο πρόσημο. Στο λέω εγώ. Αυτό έγραφε. Όχι, άλλα ρε έγραφε. Γιατί για την Λιβαδιά θα γράφε. Όχι, ρε, για σήμερα. Με 3.500 δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Για δεν κρατάτε. 1.200 άτομα, για να το λέω εγώ, 1.200 είναι αρκετό. Εντάξει. Άστο 3.500. Για δεν κρατάτε μια πισινή εκεί, ρε, στην πράσινη. Τι λέτε. Κάτσε, πού το τώρα το δω. Τι γέλιο έχει. Τώρα μπαίνει. Τώρα κρυφτείτε, λέει, ερχόμαστε. Τι να κρυφτείτε. Κάτε κρυφτεί εσείς. Κάτσε το εδώ. Κάτσε, δεν να μην. 80-66. Λοιπόν. Καλά σας πήγε. Να τα. Στο ποδόσφαιρο πρώτος Ολυμπιακός. Τώρα λέει στο κρυφτείτε. Στο μπάσκετ πρώτος. Ερχόμαστε τα εκεί. Στο βόλεϊ πρώτος. Άλλοι που έρχονται. Στο πόλο πρώτος. Και στο γυναικείο και στο αντρικό. Και στο γυναικείο πόλο και βόλεϊ, αντρικό και γυναικείο πάλι πρώτος Ολυμπιακός. Λοιπόν. Παντού πρώτος. Και το σημαντικό είναι ότι δεν είμαστε μόνο πρώτοι στην Ελλάδα. Σημαντικό είναι ότι οι τέσσερις ομάδες μας. Πώς είναι, Ρακή, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ομάδες μας στο ευρωπαϊκό, στην Ευρώπη, παίζουν και το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και τον Απρίλη. Πάμε για πέντε ευρωπαϊκές κούπες. Και το ποδόσφαιρο ακόμα. Μη γελάτε, και το ποδόσφαιρο ακόμα. Οι σίγουρες είναι ότι στο Βερολίνο, στο πόλο αντρών, στο πόλο γυναικών. Εσύ βόλαια, αντρών και γυναικών. Τα ελληνικά αθλήματα δικά σας πού είναι? Βόλαια, στο πάτο είναι. Σας φωνάει η αλήθεια. Έτσι, αλλά κοιτάξτε, την αλήθεια την είπανε κάποιος σύνδεσμος, ο δικός σας που έκανε μια ωραία ανακοίνωση. Αυτό σας δει καλά αλήθεια. Εγώ λέω τα δικά μου, του Ολυμπιακού μου. Ο άλλος σας ξεφώνησε καλά. 20 χρόνια στα σκηνικά και 0 δικαστήρια. Σας τα πάνε καλά. Άκου τι λένε τώρα εδώ αυτοί. Τάκη, οι πράσινοι. Ερχόμαστε, κρυφτείτε λέει, ερχόμαστε. Εμείς άλλους είδαμε κρυμμένους στα καταφύγια, έτσι. Λοιπόν, είσαστε προφητικοί, προφητικό το πρωτοσέλιδο. Ο Παναθηναϊκός δεν πανέτοιμος να δημιουργήσει εξάστερα ψυχολογικά προβλήματα στον Ολυμπιακό.
κάνοντας απόψε το 3-0 στο εξωγικό. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το πάτε καλά. Κάτσε μου κοιτάξτε τα προβλήματα. Και αυτό εδώ είναι επικοινωνιακό, δηλαδή το βγάζουν έτσι, το ακούνε κάποιοι, ξέρω εγώ, νομίζουν ναι. ότι μπορούν να φοβηθούν, παίρνουν δική τους ας πούμε θάρρος. Αυτά τα επικοινωνικά αφήστε τα. Κοιτάξτε τις αλήθειες που λέτε εσύ οπαδοί μεταξύ σας που έχετε γίνει μπουρδέλο. Ο Ολυμπιακός είναι λοιπόν σε όλα τα αθλήματα. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη της παράγκας. Μια και λέτε για παράγκες. Αλλά και στην Ευρώπη παράγκα Ολυμπιακός. Και στο βόλεϊ παράγκα. Και στο πόλο παράγκα. Και στο μπάσκετ γυναικό παράγκα. Και στο ποδόσφαιρο παράγκα. Η παράγκα ήταν σήμερα. Σας γλίτωσα από 40 πόντους. Ό,τι σας λέω. Αυτός ο παπάς, τόσο μπινελίκη, δηλαδή αυτοί οι διαιτητές. Δεν υπάρχει. Δεν τα ακούγαν. Δεν υπάρχει. Τι έγινε, ρε, εσείς. Και άμα τολμήσουμε να πούμε καμιά κουβέντα. Πάμε και λίγο και στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε και άλλα. Είχαμε και... Τι, έτσι το περάσαμε το μπάσκετ. Όχι, ρε, πάνε. Εδώ δεν διάβασα τα πρωτοσέλιδα. Μία πηγαίνουμε από εδώ, μία πηγαίνουμε από εκεί. Να πούμε ότι παίξαμε και με την Ξάνθη. Δεν παίξαμε με την Ξάνθη. Αντί για 5-0, μια και μου το λες, 1-0. Αντί για 5-0. Τώρα έχουν βρει άλλο βιολί εκεί πέρα, καθυστερήσει επί των καθυστερήσεων. Οι διαιτητές θα κάνουν τα παγόνια, καινούργια μόδα. Τα είδαμε. 12 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Τα είδαμε στον Πλατανιά, τα είδαμε και στο Καραϊσκάκι. Καινούργια μόδα αυτή τώρα. Ο Τζενάμο μόνο στέφαγε ένα τετάρτο. Και από τα δύο, μόνο Τζενάμο. Λοιπόν. Αλλά αυτό τη πειράζει, ακόμα και με κρύο που είχε κόσμο το γήπεδο. Που είχε παλμό σε όλα τα γήπεδα όπου έπαιξε ο Ολυμπιακός, ο κόσμος. Βοήθησε και στη Γλυφάδα και χθες στο Καραϊσκάκι και σήμερα στο ΣΕΦ. Και βοήθησε και σε σημεία κέρια. Έτσι όπως πρέπει να βοηθούν οι οπαδοί τις ομάδες τους. Όχι να μπαίνουμε μέσα να δέρνουμε τον κόσμο ή όποιος είναι καλύτερος να πάει να τον κοπανίσουμε. Από εκεί πέρα βέβαια τώρα έχουμε κρεμότητα και την Τετάρτη, Τάκη μου, σοβαρή. Για Ευρώπη, ναι. Να λες, για Ευρώπη. Και για γιατί και η Ελλάδα είναι πρώτες οι ομάδες μας σε όλα τα αθλήματα και διεκδικούν και κύπελο στο ποδόσφαιρο και στο... Μη σας κακοφαίνεται, αλήθεια σας λέω. Μετά την Άντερλεχτ πάμε στους 16. Ναι, εντάξει, θα περάσουμε πρώτα την Άντερλεχτ, αλλά είμαστε έτσι, στις διοργανώσεις, δεν είμαστε. Αλλά, το πιο δύσκολο είναι του ποδοσφαίρου, θέλει ναι, να το πεις. Πιο δύσκολο, εντάξει, ναι, άλλο, το πιο πες δύσκολο, το έτσι. Ναι, έτσι το λέω, έτσι. Το πιο δύσκολο από αυτά είναι του ποδοσφαίρου, θα δούμε, στο τέλος της σούπα. Βερολίνο. Από εκεί πέρα. Μετά πάμε στη Βουδαπέστη, στο Πόλο, εκεί θα είμαστε. Τώρα για το βόλεϊ άντρων, ναι. Η ομάδα μας δίνει την Τετάρτη. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ναι. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Σουργκούτ. Μιλάμε για μια ομάδα μεγαθύριο. 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια μπάτζετ. Για βόλεϊ, δηλαδή μιλάμε Μπαρσελόνα. Αν θέλετε να μιλήσουμε για βόλεϊ. Μπαρσελόνα, Μπάγκερ, Ρεάλ, τέτοια σε αυτά τα επίπεδα. Είναι Ολυμπιακός. Μάλλον αυτοί κατάφεραν να μας κερδίσουν με δυσκολία. Στο 3-2. Στο τελευταίο σετ. Πάμε για 3-1 εμείς. Σίγουρα πρέπει να είμαστε εκεί μακές. Το ready πρέπει να είναι γεμάτο. Και μετά πάμε είναι καλά, πολύ δύσκολη ομάδα, είναι δύσκολο παιχνίδι, έτσι. Yeah. Και χρειάζεται οπωσδήποτε η παρουσία του κόσμου. Από εκεί πέρα, η ώρα του παιχνιδιού, η ώρα ανάξεως ήταν, είχε οριστεί 6 το απόγευμα. Για 5. Με ενέργειες του ερασιτέχνη. Η ώρα μετατέθηκε, πήγε μία ώρα πίσω η ώρα ανάξει του αγώνα. Δεν γίνεται να παίζουν μαζί όλοι. Και γίνεται 5 ώρα το παιχνίδι. Θα υπάρχουν πούλμαν από το Καραϊσκάκι για να μεταβούν στο Ρέντι και μετά μόλις τελειώσει το παιχνίδι να ξαναμεταβούν στο Καραϊσκάκι. Όσοι δεν έχετε μεταφορικό μέσο αυτό, ναι, όσοι έχουν αυτοκίνητα, μηχανάκια, πάνε με τα δικά τους. Δηλαδή, θα ετοιμάστε και την ώρα. Λογικά κάτι 4.30 θα φύγουν τα πούλμαν. Έτσι. Δεν είμαι σίγουρος. Από τις 4 να είστε εκεί για καλό και τέλος πάντων 5 ώρα στο Ρέντι. Ναι. Και για τα πούλμαν. Επειδή είναι σημαντικό και δεν έχει και καλή πούλμα, ναι. Συγκοινωνία. Ναι. Με τα πούλμαν βολεύει τάκι. Θα μάθουν αύριο από τον Πρωταθλητή, από τον Γάβρο. Ναι, άλλο αυτό. Θα μάθετε την ώρα. Να ξέρω αυτό ότι θα πούλουν. Μπορείτε μέσα site, εδώ μπέστε, θα διαβάσετε. Είναι άδυο, σίγουρο. Ωραία. Από εκεί πέρα. Και στην επιστροφή βλέπουμε το παιχνίδι με τον Αστέρα. Ένα παιχνίδι. Όσοι δεν έχετε μεταφορικό μέσο. Και όσοι δεν θέλουν να το πάρετε. Ένα παιχνίδι με τον Αστέρα το οποίο δεν έχουμε καταφέρει να το δούμε στο Καραϊσκάκι. Και το κύπελλο δικό μας, αυτό θέλει να πει ο Άκης. Δεν έχουμε καταφέρει να τη δούμε αυτή την ομάδα στο Καραϊσκάκι, μια επικίνδυνη και δύσκολη ομάδα. Ναι, φάγαμε τα βέβαια, μουσική, εμείς, ναι, ήταν το μαγείρεμα με τη Βέρεια που είχαμε φάει την αγωνιστική. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Το κάλπικο. Δεν αφήνουμε ένα τίποτα. Ένα καπνογόντο μια αγωνιστική, δεν υπάρχει.
Δεν αφήνουμε τίποτα, έτσι και το κύπελλο το θέλουμε. Αλίμονο που. Όχι το θέλουμε, το παραθέλουμε. Μόνο που ακούμε ότι. Το θέλει ο ΠΑΟΚ. Λέει η ΑΕΚ, τα νεύρα μου. Οι άλλοι στο πρωτάθλημα τη άλλη ταχύτητα που λένε ότι θέλουμε. Εκεί θα πάρουν ταχύτητα και θα το πάρουν το κύπελλο. Άλλη ταχύτητα. Άλλη ταχύτητα. Ναι, δύο ταχυτήτων. Η μία ταχύτητα είμαστε εμείς, η άλλη ταχύτητα. Περιμένουμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, αυτοί δεν λένε διεκδικητές δεύτερης θέσης, ναι. Λέει πάμε για δεύτερη θέση, ναι, το και για το κύπελλο. Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Μόνο που τολμάτε και λέτε για το κύπελλο, τα θέλουμε όλα. Ειδικά αυτό το κύπελλο το θέλω όσο κανένα άλλο. Τι θα έλεγες. Ειδικά αυτό το κύπελλο. Μα κάθε κύπελλο έτσι βρίσκει μια δικαιολογία, κάθε τίτλο. Όχι, ειδικά αυτό το κύπελλο, γιατί βγάλανε γλώσσα. Και ο ΠΑΟΚ το θέλει το κύπελλο με μηδέν ομάδα, η ΑΕΚ το θέλει με παραμηδέν ομάδα, ο Παναθηναϊκός το θέλει με δύο παραμηδέν, παραπάνω μηδέν. Έλα σου πω. Τι διάλογο, δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, το πάρουν εσείς, μωρέ. Εσύ, κάτσε λίγο. Πάω κι εγώ το Champions League, ας πούμε, ξέρω εγώ. Μόνοι μας, ναι. Που έχω 70 εκατομμύρια πάντων και όλος είναι 600. Πάλι αγκαλιές και φιλιά. Ναι, σε τρώει καλά. Ρε εσείς. Ρε τι δούνε το τρώει δε Σαββίδι. Ρε και λέει ο κόσμος. Δε Σαββίδι, ρε κακομύρι άνθρωπε. Ρε κακομύρι. Σε δουλεύει ο άλλος. Φίλοι, φίλοι. Όχι όλους, όλοι, όλοι κοινωνίες. Άμα τον κέρδιζες την ΑΕΚ πάω. Εκεί να δούμε τη φιλία. 0-4, 0-3. Θα έχει αγκαλιές. Δεν θα είχε. Καημένε. Ή υπήρχε περίπτωση ποτέ να κερδίσεις. Όσο έχεις αγκαλιές. Τα έχει μετά και δεν βάζει λεφτά. Εγώ εκεί νευριάζω που βάζει λεφτά. Yes. Εκεί νευριάζω που βάζει λεφτά. Εδώ δεν νευριάζουν οι άλλοι. Δεν νευριάζει αυτό. Μα το δίκιο ψάχνω. Εγώ λέω πάντα το δίκιο. Αλίμονο. Αλλά δεν νευριάζει ο ίδιο. Τι να κάνουμε, του ξυπνάμε. Εγώ το είπα σαν ένα χαριτωμένο γεγονό. Έτσι που μας που ευθυμίσαμε. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό, ρε μάγκες. Πάει η φάπα σύννεφο και η αγκαλιά. Και είμαστε και φίλοι. Και φαγωμένοι για και με 10 παίχτες. Για να δω σαν play-off τι φίλοι θα είστε. Για να δω. Παρεπιπτέντως στο παιχνιδάκι την αγωνιά του Μπερμπάτοφ την είδα. Του Γκαρσία τόσα χρόνια. Δεν την είδα. Και του Βίτορ και του καθενός. Δεν έχετε μάτια κύριε διαιτητές της κατακόκκινης ΕΠΟ. Να δείτε καμιά αποβολή που μας έχουν σαγατέψει. Στην αγωνιά και στη μπουνιά. Με τον Κάκο που ήθελε να γίνει τεχνικό διευθυντή στον ΠΑΟΚ που έλεγε στο λόγο μου. Ναι. Άμα το βλέπα θα το δεινα. Τι να εμπιστευτούμε το λόγο σας. Μήπως αντίνεται. Άλλο να πει κανείς Πυριώτης ή κανείς Ολυμπιακός. Στο λόγο μου. Εντάξει θα ισχύσει. Έτσι που λες Στάκη μου. Δεν ξεχνάμε μάγκες. Τίποτα τα γεμάτα γήπεδα. Αυτό τους πονάει. Εκεί θέλουν να μας απογοητεύσουν. Όσοι μας βλέπουν και τρελνόμαστε και πορωνόμαστε περισσότερο και δεν έχουμε ίχνος κορεσμού, τόσο τρελαίνονται. Με εκεί ποντάρουν. Ούτε ένα δεν έχω πάρει. Εγώ. Κι εγώ, σαν ξεκινάω από το μηδέν. Πρώτο πρωτάθλημα, πρώτο κύπελλο. Ειδικά αυτό. Κύπελο, πρωτάθλημα στο βόλεϊ, κύπελο στο βόλεϊ, λιγκάπ στο βόλεϊ, στο πόλο ντάπλες γυναικών, στον αντρών. Και μετά πάμε και τα ευρωπαϊκά που παίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη σε όλα τα αθλήματα. Εσείς πουθενά. Μα είναι πρωταθλητές παντοτινή. Δεν υπάρχετε πουθενά. Κάτσε ρε Τάκη, το λέει. Η παράγκα του Ολυμπιακού είναι στις Ευρώπης. Θα πείτε μια φορά αλήθεια στους οπαδούς σας που τους κορυδεύετε. Πρωταθλητές παντοτινή. Σε όλα τα σπορ. Πού ρε. Πού. Σε όλα τα σπορ. Τι ύμνος είναι αυτό. Λάχα εγώ τέτοιο ύμνο. Θα βάλαγα και το συνθέτη και το τραγουδιστή και το μπουζούκι. Και το πιάνω. Δεν θα είχαμε σπάσει το παλιό. Τα σφυριχτράκια που έχετε. Δεν θα. Κοκ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 ο
μιλάς με πρέπει να ντρέπεστε. Ναι, ντρέπονται, ναι, πολλοί που ντρέπονται. Ρε, άμα είχαμε τέτοιο ύπνο, θα είχαμε σπάσει το μπουζούκι εκεί πέρα μπροστά και τον μπαγκλαμάδα και το σπάγαμε. Τις κιθάρες. Σαν κάτι ροκστάρ. Τον τραγουδιστή τον είχα πνίξει εγώ προσωπικά. Άσο, ρε, εκεί. Πνίγει τον κουνέλιο. Ο Ρουβάς εποχής. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν. Λοιπόν, ένα λεπτό. Τετάρτη, παιδιά, βολέι και Καραϊσκάκι μετά. Θέλουμε το κύπελο στο Καραϊσκάκι, να το πάρουμε οπωσδήποτε. Και θέλουμε και την πρόκληση στο βόλεϊ, αυτή την ομάδα που παίζουμε, τη Ρώσικη. Έχει φέρει η ομάδα μας ένα αποτέλεσμα φοβερό, 3-2 με μια υπερομάδα της Ευρώπης. Πρέπει να πάμε εκεί, να προκριθούμε. Και μετά Καραϊσκάκι. Καταρχήν να πούμε και για τη Γλυφάδα εκεί. Τι? Το μπάσκετ, 82-59. Τι καταρχήν, εδώ το έχουμε πει τόσο... Όχι, ανάλυση. Ναι. Αυτή η αραπίνα, ο Έντι Τζόνσον είναι. Ε, κόρη του είναι. Ποιο? Η Τζόνσον. Ναι.
Η Έντι Τζόνσον, πώς θα είναι. Της εταιρείας. Τι. Από της εταιρείας, γόνος. Τζόνσον εν Τζόνσον. Και η άλλη Αμερικάνα πολύ καλή. Και σαν άνθρωπο. Και η Σταμάτ, φοβερή όλες. Όλα τα κορίτσια. Ωραία. Αλίμονο. Και τι, το κυριότερο τάκι είναι που έρχονται και εμένα μου αρέσει πολύ που έρχεται και χαιρετάνε τον κόσμο. Ναι, τα κορίτσια παρακαλώ να γίνει Ολυμπιακός η ομάδα. Εκεί έχει σέρι πρωταθλήματα. Εκεί εντωμεταξύ τώρα αυτός. Ωραία το πήγαινε. Και να πάει καλά και στην Ευρώπη Ολυμπιακός με κάτι μεταγραφή που θα γίνουν. Τώρα, θα με θυμηθείτε. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια. Να πω και κάτι και στον προπονητή εκεί πέρα και στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Και όπως και να δώσω παράλληλα και συγχαρητήρια στον κόσμο του Ολυμπιακού. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια πρόκληση. Δηλαδή έχετε φτιάξει μια ομάδα για να μπείτε μέσα να αγωνίζεστε. Δεν είναι το σκεπτικό μας να προκαλέσουμε, να μας πετάξουν, να τους προκαλέσουμε, να τσατίσουμε, να μας πετάξουν. Να πάμε να φύγουμε, να διακοπεί. Δεν είναι όλα έτσι. Ρε. Σε ένα παιχνίδι ήρεμο και καταρχήν. Επειδή το παρακολουθούσα και συνέχεια, ναι. Αυτό άγχωσε και τις παιχτρίες του. Δηλαδή θα τρώγανε καμιά δεκαετία από τους δικό του. Δεν θα κερδίζανε. Ναι, ναι, θα έμενε στην ομάδα, αυτό ήθελε. Τι? Θα έμενε στην ομάδα. Άμα είχαν 82-79, θα έμενε στην ομάδα. Δεν τον διώχνανε. Γι' αυτό αγωνιζόταν. Τι πρέπει. Μπράβο, μια και υπάρχει για τον κόσμο του Ολυμπιακού στην Ελλάδα, μπράβο και σήμερα. Στου οπαδού μα δεν έγινε τίποτα. Το πιο ισχυρό ντέρμπι όλων των εποχών. Δεν, και μπράβο, γιατί υπήρχαν και προκλήσει και από τον άλλον, τον Μουσά. Αυτό το Μουσά, αυτό το σέντερ. Το Μουσά το. Ναι, το Μουσά. Μουσά το Μουσάς. Και από τον Καλάθι. Μουσάτος το... είναι, τι Μουσάς. Ή Μουσιάς θα πεις, ή Μουσάτος. Μουσά δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραία. Το Μουσάτο. Το Μουσάτο. Εντάξει. Ή το Μουσιά. Κάνα και όταν που ξέχασα. Τι, είναι σημαντικό. Ρε το Μουσά. Το Μουσά. Λοιπόν, Μουσάς. Και ο παπάς, δεν τρέπεσε ρε παπά. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεται. Έτσι δεν θα κάνεις και χωριό. Δεν τρέπεται. Έχεις ένα ταλέντο, δεν ξέρω μικρό, μεγάλο, το ξέρουν οι δικοί σου. Θα καταστραφείς έτσι. Τι να πω. Ο Καλάθης πια, πόσους πόντους έβαζε ρε Καλάθη. Τι όνομα και Καλάθη χωριό είναι αυτό. Ούτε το Καλάθη στο όνομά σου δεν βρήκες εκεί στο Καλάθη, θα βάλεις την μπάλα μέσα. Ζενάκι. Τι έβαλε, πότε έβαλε, δεν ξέρω, μια βολή. Δεν ξέρω, τα σχόλια αυτά που τα διαθέσει είναι δικά σου. Τι δικά μου. Όχι, δεν είναι. Όλη η Ελλάδα τα είδε. Ναι, άλλο ρε παιδί μου, λέμε. Είδε όλη η Ελλάδα ναι. Το 80-40, το είδε 80-40-66. Εντάξει. Ελάτε τώρα στον Πειραιά να πάρετε πρωτάθλημα. Ελάτε. 3-0 και φέτος. Ελάτε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στους 8 μην περιμένετε ότι θα πάτε. Τελειώσατε. Ρε παιδί μου, αυτό το σαλιάρισμα ρε τάκι μου, τώρα τόσο σαλιάρισμα. Δηλαδή βλέπεις, άλλο, εδώ βλέπεις ομάδες μεγάλες και σοβαρές και με διαφορά από τον αντίπαλο και κρατάνε μια πισινή. Εσύ τόσο θράσος, από πού πιέζεις. Οι μεγάλες ομάδες, τρεις πόντους έβαλε ο Καλάθης. Τρεις πόντους. Ναι, οι μεγάλες ομάδες είναι, παράδειγμα, η Μπαρτσελώνα. Κανένα κόμπλεξ. Άφησε τον Παπα-Νικολάου, του λέει αγόρι που θες να φύγεις, φύγει. Ούτε να τον κρατήσεις, να τον έχεις στον πάγκο. Και κάτι αυτό άλλο. Είναι, δείχνει μεγάλη ομάδα. Όχι μεγάλη ομάδα της Ισπανίας. Της Ευρώπης. Μεγάλη ομάδας, μεγάλη ομάδας. Εντάξει, μπορεί να μην είναι μεγάλη για μια χρονιά ή δύο, αλλά το μεγαλείο είναι μεγαλείο. Έτσι. Και έρχεται και ο Παπα-Νικολάου. Έρχεται και ο Λοτζέσκι. Άμα! Να και ο Λοτζέσκι! Να και ο Παπα-Νικολάου! Έφυγε ένας. Και το Γιάνκ έτοιμο τον είδα εγώ τώρα που λένε. Ναι, για το Κασκολέτσι. Έτοιμος είναι. Λίγο το πόδι να το φτιάξει και τέλος. Λοτζέσκι Παπα-Νικολάου. Συν αυτούς που έχει ο Ολυμπιακός. Ρε πιο γρήγορα θα γίνει ο Γιάνκ. Για να δούμε. Ναι, εντάξει ρε παιδιά. Εξοχικά και παραθαλάσσια και θέρετρα και τέτοια. Από αυτά είσαστε μια χαρά. Έχετε να πάτε Final Four 4-5 χρόνια. Όλο εξοχικά και να είχαμε να λέγαμε. Από την Τουρκία έχουμε. Πάει φάπα σύννεφο, έτσι. Από την Τουρκία. Παντού πέφτουν οι διασυρμοί. Τραλαλά, τραλαλό. Ναι. Αύριο θα είναι η πράσινη. Ό,τι λέει πράσινη. Όχι ότι βλέπετε. Ναι, όχι ότι βλέπετε εσύ. Όχι να τη βλέπετε στο παρκέ ή στο γρασίδι. Ό,τι λένε εσά. Αν θέλετε να πάθετε αλήθεια, διαβάστε μια ανακοίνωση που βγάλαν οι δικοί σα. Εκεί θα δείτε την αλήθεια. Τα αφισβητούν. Τέλος πάντων.
Και το που προκριθήκατε τώρα στο δεύτερο, που είσαι στον άλλο όμιλο, με 6-4. Οι δύο νίκες που πήρατε και προκριθήκατε είναι επί της Αλγκύρης. Πάμε στο βιντεάκι. Έπρεπε να το πάμε. Έπρεπε να είσαι απέξω. Στο... Στους 8 δεν θα πάτε. Πρωτάθλημα δεν παίρνετε. Το κύπελλο το φοβηθήκατε και το κάνετε μέσα εκεί πάλι. Σας έκατσε φέτος. Του χρόνου τίποτα. Δεν υπάρχει αυτό. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Χρόνια αυτό, τώρα. Αυτό κάνουν. Μην τι θα το βάλω. Αυτό κάνουν. Ο Τάκης λέει ψέματα. Καθίστε να δείτε ποιος λέει ψέματα. Τι ψέματα, βαθμολογίες. Καθίστε να δείτε ποιος λέει ψέματα. Δεν λένε ψέματα βαθμολογίες. Πάμε σε ένα βίντεο που το ήμασταν με τη Σουγκάρδη προχτές. Στον αγιασμό και στα αγγένεια του συνδέσμου. Έτοιμοι είμαστε. Να κάνουμε την τελετή του αγιασμού, να ευλογήσουμε τον εδώ το χώρο που θα συναντιέστε και θα μοιράζεστε την κοινή σας αγάπη για μια ομάδα που γίνεται ιδέα, αλλά μια ομάδα και μια ιδέα θα πρέπει να μας ενώνει πάντοτε, ώστε στο κοινό καλό, στο κοινό σκοπό, να νοιάζεται και να στηρίζει πάντοτε ένας τον άλλον. Ο Ολυμπιακός είναι πολιτισμός. Ό,τι και αν λένε οι υπόλοιποι, διδάσκει ήθος Ολυμπιακός. Ωραία, μπράβο, μπράβο. Say cheese. Μπράβο, μπράβο. Say cheese, yes. Ωραία. Τι ήταν αυτό, Λάκη. Εκεί, ο παπάς, μπράβο. Συγχαρητήρια. Παπα, πώς το λένε, παπα Νίκο. Παπα Γιώργο, έφυγε. Πιάνεις εξαφήνεις. Τι. Όχι, να είναι καλά τα παιδιά. Μπράβο στον Αμερικανό. Και για την ζεστασιά του και για την αγάπη στον Ολυμπιακό. Διδάσκει πολιτισμό. Έτσι, όπως είναι τα πολιτισμός Ολυμπιακός. Όπως τα είπα και όπως έχω πει και εγώ παλιότερα, πολύ παλιότερα, Ολυμπιακός είναι η ακρόπολη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ό,τι σου λέω. Και το Σούνιο μαζί. Η ακρόπολη μόνο. Ό,τι σου λέω. Λοιπόν. Τι πάω, πάμε. Πάμε γραμμένο. Ναι, σίγουρα. Τι σίγουρα. Να στείλω χαιρετίσματα καταρχήν. Άνε και στο Γήθιο, στο Κορώνι μου τον Άγιο και τον Λοσάντα, ναι. Και στην Ευαγγελίτσα. Είχα αγωνία, μπράβο. Απ, να τα κόλλω προς τη δυθόμεθα. Πάμε. Λοιπόν, τον Θανάση, τον δάσκαλο που ξέχασα να του πω χαιρετίσματα, του Αγίου Θανασίου, ναι, προχτές. Χρόνια πολλά. Στον Γιάννα Ρωτολιοφάγο. Και επόμενα και καλά που πήρε Γιάννα Ρέμου. Λιοφάγο μου, γιγάντα. Στο Κώστα το Χασάπη εκεί στο Ιταλικό και το Λευτέρι που μας βλέπουνε. Αρρωστάκια στο Ιταλικό, ναι, το έχουν κάνει όπα. Ωραία.
Και στη Ρούλα, τη Ρουλάρα μου που μου φτιάχνει το Facebook μας και στον Τίμο. Ωραία. Και στον Τίμο το λεβέντι της. Πάμε στις γραμμές. Και δεν πάμε. Πάμε. Έτοιμοι. Καλησπέρα. Τουτ. Ναι. Καλησπέρα. 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 Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Το όνομά σου. Καλησπέρα. Είμαι από Τρίπολη, Κώστας. Έλα Κώστα, πες. Θέλω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα. Συγχαρητήρια στην εκπομπή σας. Στην ομάδα τώρα. Η εκπομπή, εντάξει. Τι ομάδα είσαι εσύ. Ολυμπιακός. Εντάξει, εκπομπή εννοείται ότι γράφει. Κακώς χάρισαμε. Έπρεπε να τους ρίξουμε 50 απόδειξη να γράψουμε ιστορία. Μπροστά είναι. Εντάξει. Βάλανε κι άλλοι το χεράκι τους. Και αδικημένος αισθάνομαι, γιατί τους χαρίσανε ένα γκολ φάουλ εκεί του Κούσμιτς, δεν υπήρχε, είχε κάνει βήματα. Το φάουλ της Πανούλια πάνω στον καλάθι δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει θα τους περάσει. Κάνανε τα δωράκια τους, τι να κάνουν, κοιτάνε να τον προστατεύσουν. Ναι, θα τους περάσει, βέβαια. Ένα μεγάλο διπλό θέλω, ένα μεγάλο διπλό στη Μαδρίτη για να δείξουμε τι ομάδα είμαστε. Είναι καλός Ολυμπιακός πάντως, Κωστή. Ήταν πολύ καλός, ναι. Και είναι ικανός και έχει αποδείξει ότι είναι ικανός και σε τέτοια στα σοβαρά παιχνίδια. Είναι πέρυσι μας το κλέψανε. Αν δεν είχαν την έδρα, θα είχαμε βάλει και το άλλο το αστέρι στη φανέλα. Ήταν τυχεροί που ήταν στην έδρα τους. Έτσι. Και ήταν και ο βασιλιάς εκεί, όλα κανονισμένα. Έπρεπε να κάνουμε το μενάδο στο βασιλιά, να μην πω καμιά κουβέντα για τους βασιλιάδες τους. Είχαν και για τον αλαφούζο τους και το μάνα τους. Και 25 χρόνια. Λοιπόν, θέλω να δώσω χαιρετίσμα σε όλη την Τρίπολη, εν πάση περιπτώσει εδώ. Μπορούμε και κρατάμε το σύνδεσμο στον παλιό τον πρόεδρο, στον Στίκο, τον Φανάση. Χαιρετίσματα και από εμάς. Στον Διαγκούρη, να είμαστε καλά. Και πάντα νίκες, πάντα τέτοια. Και στο Φούνες. Πάντα τέτοια για να μας δίνουν μεγαλύτερη χαρά. Να είσαι καλά, Κωστή μου. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα στον Ολυμπιακό μας. Παντού, ντάμπλ, παντού. Όπου μπορούμε. Εντάξει, Κώστα μου. Γεια σου, Κώστα. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Γεια σου, Κώστη. Ο Ολυμπιακός μετά τα δύο άστιχα αποτελέσματα που είχε στην Ευρωλίγκα απέδειξε ότι έτσι αντιδρούν οι μεγάλες ομάδες. Έτσι, σαν σήμερα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, το είπε και ο προπονητής Παναθηναϊκού. Τι είναι αυτό, λέει, τι παιδομάζομαι, μην το πω αλλιώς έγινε. Παραμάζομαι. Παραμάζομαι. Ναι, ρε, παραμάζομαι. Από τη, τότε, από την κατοχή, έχεις τότε που τη μαζεύανε, είναι. Το παρα... Γι' αυτό σου λέει, απέβαλε την κατοχή, σου δημιουργεί τέτοια. Όχι, η κατοχή ανήκει σε αυτούς. Ναι, ανήκει σε αυτούς. Και ήρθε εφημερίδα. Έχεις και στοιχεία εσύ. Ήρθε εφημερίδα. Θα έρθει. Λοιπόν, έτσι αντιδρούν οι μεγάλες ομάδες και στη συνέχεια θα δείτε κι άλλα. Και μην ξεχνάτε, σε αυτή την ομάδα που είδατε, ήδη υπάρχει ο Λοτζέσκι και ο Παπα-Νικολάου. Έρχονται και έρχεται και ο Γιάνγκ. Όχι, αυτή είναι κανονικά, έρχεται ο Γιάνγκ. Ναι. Έτσι. Καλησπέρα, ναι, σωστό. Γεια σου, Ελένη μου, παραπονιάρα. Με τη δροσιά, άλλη παραπονιάρα αυτή. Θέλει να αφιερώσει τα κορίτσια. Ναι, καλά κάνεις. Με μπρος. Με ακούτε. Ναι, ακούμε. Ακούμε. Έλα, τάκαρε. Γεια χαρά. Μανώλης και Άγγελος από Κο. Ποιος? Μανώλης και Άγγελος από Κο. Γεια σου Μανώλη. Σίγουρα είστε τρελοκομεία. Είμαστε Ολυμπιακοί φυσικά. Ζάχρι άρρωστοι από την καταγώγη Νικό. Είναι όλοι παλαβοί Ολυμπιακοί. Όλοι, όλοι. Όλοι είσαστε παλαβοί, το λέω εγώ. Όποιον έχω γνωρίσει Μανώλη και Άγγελε. Έχουν τρέλα με την ομάδα. Μανώλη πέρα. Και Άγγελε. Και Άγγελε, ρε. Τρία ονόματα μαζί, τέλος πάντων. Τι? Η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού είναι εφοψία, 82-59. Ναι, όχι, άλλο λέμε. Τι? Η γυναική ομάδα θα είναι εφοψία. Τι λες, μωρέ, δεν μίλα καθαρά. Τι λέει, δεν ακούγεται. Θες να βρήσεις, τι θες. Η γυναική ομάδα. Ναι. Είναι φωτιά. Φωτιά, ναι. Πρωτιά. Φωτιά, ρε τα γυναίκα. Φωτιά. Εντάξει. Γεια σου, Μανώλη Άγγελε. Γεια σου, εντάξει, ο Μανώλης. Ο Μανώλης μιλάει και ακούει και ο Άγγελος ο φίλος του. Εντάξει, μπορεί να και ο Τρίφωνας δίπλα, ρε Άγγελε. Ένα όνομα είπε, έβαλες 10. Καλησπέρα. Αφού με και το φίλο σένα. Άλλο Μιχαήλ Άγγελος ο ζωγράφος. Πώς τα κάνεις έτσι, άλλο δύο άτομα. Μιλάτε καθαρά, ρε παιδιά, δεν ακούς. Μιλάνε, όχι, να ακούς καθαρά εσύ. Εντάξει, ωραία. Καλησπέρα. Εμπρός.
Καλησπέρακι και Τάκη. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Χοντρούλητσα, είναι εδώ δίπλα μου ο φίλος μου ο Διαμαρτυρίδης. Ας κοκκίνησε ο κόλος. Ο Ραντούλητσα. Ναι, ναι. Ο Ραντούλητσα. Ας κοκκίνησε ο κόλος, ρε παιδί. Την παιδιά. Δεν βρίζετε, ας σας κόβουν στο ράβο, ρε. Σας κόβουνε. Ή θα κάτσει σε μάρμαρο, παγωμένο ή πάγο. Έλα. Πλάκα-πλάκα τον του έκανε ο Μιλουντίνο αυτού του Ραντούλητσα. Ωραία τον έπαιξε. Εντάξει, ταιριάζουν και είναι και τα σώματά τους. Αυτός ο πιτσιρικάς είναι μεγάλο ταλέντο. Ο Σέρβος. Πώς τον λέμε? Ο Μιλουντίνο. Ο Μιλουντίνο. Μεγάλος παίκτης, παιδιά. Είναι 20 χρονών. Πάρτε χαμπάρι τώρα. Οι ψηλοί λίγο αργούνε να πάρουν μπροστά. Του χρόνου θα είναι μια χαρά. Στου Πέρσι είναι τάκι αυτό, το ξέρει. Ναι. Στου Πέρσι. Ναι. Δεν έχουν τα δικαιώματα, τα έχουν οι Σπέρσι. Η Μαύγερικ. Η Ντάλα. Ας το λέγεις, ποιος πες. Η Μαύγερικ μόνο. Η Μαύγερικ, ρε και... Καλησπέρα. Το φορτράζει. Η Μαύγερικ. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Πάμε, εμπρός. Ακή. Έλα, έλα, αγόρι. Ακή. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από την Κατερίνη είμαι. Ολυμπιακάρα φυσικά. Το όνομά σου. Κάνετε όλα καλά. Καλά. Το όνομά σου, αρχηγέ. Κώστας Κώστας. Είναι αυτό που μου στυπέζει. Και μαγωστεύει. Και μου έχει πάρει το μυαλό. Μαστούρασα και σένα δεν υπάρχει. Τα έχω χάσει. Πόδο θέλω να πω. Φίλε. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε, Κωστή. Όλη η Κατερίνη είναι κόκκινη, να ξέρετε. Το ξέρουμε. Έλα, και ο Πλαταμώνας και το Λιτόχωρο. Τα χαιρετίσματά μου και τα συγχαρητήριά μου στο Θοδωρή. Έτσι. Δύναμη ο Θοδωρή και όλα τα παιδιά βέβαια, έτσι αλίμονο. Ακούτε. Και μπορεί να δικαιώ και κάποιον. Είδες καλά, νομίζω δεν ακούμε. Μια φορά, 10 ακούτε έχει πει. Ναι, έλα. Ακούτε. Έλα, Κώστα. Ναι, θέλω να δώσω χαιρετίσμα στο φίλο μου τον Κούκο. Το? Τον Κούκο. Το Google που είναι τώρα στο Δαφνί, πρέπει να τον έχουν κλείσει και μέσα κιόλας. Είναι τρελός Ολυμπιακός. Ναι. Τρεπάκι. Okay. Σταμάτα ρε να μιλήσω ρε. Δεν μιλάω ρε φίλε. Δεν μιλάω ρε. Το βλέπεις από καθυστέρηση. Ναι, 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 τίποτα, άστα να πει. Μ' ακούτε. Ναι, ρε, καμήλωσε την τηλεόραση να ακούσει από το... τηλέφωνο, για να μπερδεύεσαι κι εσύ. Εντάξει, μ' ακούτε. Ναι, Κώστα μου, σ' ακούω. Θέλω να δώσω και χαιρετίσμα στο φίλο μου τον Πανούκλα, που είναι Παναθηναϊκός και είναι στην Καβάλα, Καβάλα, Καβάλα τον πάμε. Να ξέρετε. Καβάλα, Καβάλα, έτσι, Μπαχταρά! Καβάλα τον έχουμε. Πώς θα είναι. Ελευθερία Κυριακή. Πώς θα είναι. Ελευθερία Τάκα. Πώς θα είναι. Μου τη λένε πολύ που άκουσες εδώ πέρα για το κύπελλο να συναντηθούμε και τέτοια. Μακάρι! Να συναντηθούμε. Καλά, σε... Αρχίδια σόλα! Ένα λεπτό. Ας έρθουν την άλλη Κυριακή στο Καραϊσκάκι. Παιδιά, και με τα πέντε που θα φάτε δεν θα θέλουν να συναντηθούμε. Λέτε να μας κάνει καμιά κηδεία. Κηδεία. Ναι, ναι, τα έχουν γίνει τέσσερις γάμοι πρώτα. Άκου φιλαράκο, πάρε στο πρώτο γύρο τι κηδεία έγινε, 0-2 και πάρε χαμπάρι. Δεν ξέρω, πολλοί μου τι λένε εδώ, φέρουμε τον Ολυμπιακό, λοιπόν, εντάξει, 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 και τέτοια. Λοιπόν, έλα, Κωστάκη, τάδος, να κοιτάσω, καλό βράδυ. Εδώ οι παοκτζίδες μείναν ευχαριστημένοι. Για να τελειώνουμε. Ναι. Πάρε εσύ που τι λένε οι παοκτζίδες, πες τους κι εσύ τι έγινε στο πρώτο γύρο. Τι να πω, έλα, ας πω, καταρχήν... που σταματήσαμε στο 2-0. Και ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Λέει, εντάξει ρε παιδιά, λέει, σας που σας ξέρουμε, λέει, και τέτοια 2-0, να πληρωθούμε κι εμείς. Να μην κυνηγιόμαστε, να μην φάμε και το ξύλο. Όλα ήρεμα, μια χαρά. Ο Σαββίδης δεν έβρισκε το Μαρινάκι να τον αγκαλιάσει, γιατί πάλι και αυτό δεν τον αγκαλιάσε. Ποιος είναι ο αγκαλίτσας είναι. Το 1.40, αγκαλιάσε ο Μαρινάκι. Άλλο. Όποιο να βρίσκει και πρωτομήνα βρει, θα τον αγκαλιάσει ο Σαββίδης. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι κάνουν στο Ροστόκ. Ε? Στο Ροστόκ έτσι κάνουν. Το πέτυχε. Πέτυχε την πόλη. Εμένα θα πεις μωράκι. Πέτυχε την πόλη. Ρε εκεί. Πλάκα κάνεις εδώ. Εμένα το πέτυχε. Του πάω, ξέρεις και τα λες. Όχι, τα ξέρω. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Εσύ. Ονομάζομαι Πέτρος, παιδιά. Γεια σου, Πέτρος. Δεν θέλω να βρίσω. Πέτρος Παναθηναϊκός. Ναι, δεν θέλω να βρίσω. Όχι, αδούχι, αγόρι μου. Εντάξει, κι άλλοι το λένε, πες, θα εξαρτηθεί. Να κάνουμε διάλογο, θέλω. Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι μπορείτε να ξαναγράψετε την ιστορία όπως θέλετε, αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε την ιστορία. Ποια είναι, ποιος έχει διαγράψει και ποια ιστορία. Ένα λεπτό. Κάτσε, συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό. Ποιος διαγράψει ιστορία.
Λοιπόν, κάτσε, η ιστορία κάτσε. Έχει γράψει ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ελληνική ομάδα που έχει πάει σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου και η μόνη ομάδα που έχει πάει σε Champions League είναι τελικά. Εσείς μια ζωή στη ΦΑΠΑ είσαστε στην Ευρώπη, παραδεχτείτε το μια φορά. Εντάξει, εντάξει, μια και δεν θες να βρεις και ήρθε. Μια χαρά. Λοιπόν, πάρ' την απάντηση αυτόν που σε πήγε στην Ευρώπη. Πάρ' την και βάλτε στο μυαλό σου. Πάρ' την. Να μην πω εγώ, πάρε την απάντηση. Αυτόν που πλήρωσε για να πάει στο Wembley. Κορέιδο. Άγγελος από Κουκάκι, Ολυμπιακός. Με τον Άκη τα λέμε και διαδικτυακά. Για να καταλάβεις ποιος είμαι, είμαι σε χαριτοποιήσω με το ψεύτικο προφίλ, αν θυμάσαι. Απλά για να καταλάβεις ποιος είμαι πληροφοριακά. Δεν άκουσα διαδικτυακά. Λίγο πιο αργά, Άγγελε, για να καταλάβω, ναι. Που τα είχαμε, τα λέμε και διαδικτυακώς, που σε είχα ειδοποιήσει, αν θυμάσαι, ότι είχε φτιάξει κάποιος ένα ψεύτικο προφίλ με το ονοματικό. Α, που μου είπες, ναι, που μου είπε ο άλλος, ναι, που, για τον άλλο που μου λέγεις. Ναι, ρε, Άγγελε. Μπράβο, αυτό απλά για να καταλάβεις ποιος είμαι. Ναι, λοιπόν, εγώ θέλω να απαντήσω, είναι ωραία η αφορμή του προηγούμενου, Βάζελου, ναι. Γιατί για αυτό το θέμα ήθελα να μιλήσω. Πες, Άγγελε. Την Παρασκευή είχε πάρει τηλέφωνο ένας προς το τέλος της εκπομπής, από τον Τάβρο, ένας Παναθηναϊκός, και είχε πει για τη χρονιά του Κυράστα και για το 8-2. Ναι. Να απαντήσω σε αυτά τα δύο παραμυθάκια. Πρώτον, με τη χρονιά του Κυράστα. Δεν μ' άφησε να μιλήσει ο κ. Σακής. Θα το πεις πάλι τώρα, άσε να το πει. Άγγε, ακούγομαι γιατί δεν ακούω εγώ καλά, δεν ξέρω να ακούγομαι. Ναι, Άγγελε, ναι. Τι να το πω, ρε τώρα. Άσε να το πει. Ακούγεσαι, τη χρονιά του Κυράστα. Ωραία, τη χρονιά του Κυράστα το πρωτάθλημα ήταν 34 αγωνιστικών. Εμείς κάναμε ρεκόρ σε επαγγελματικό πρωτάθλημα 34 αγωνιστικών. Είχαμε 30 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχανε από την προοδευτική που είχε πει ο Τάκης και από την Παναχαϊκή. Από τον Πύργο ή από την Παναχαϊκή. Για σου λέει το παιδί. Εντάξει. Και από την Παναχαϊκή και από την προοδευτική. Είχαν χάσει. Ναι. Μετά το μάτι το 2-2 όπου πηγαίναμε κούρσα ποιο θα κάνει την κέλα. Εμείς δεν είχαμε κάνει κέλα. Ναι. Στο πρώτο μάτι του πρώτου γύρου που χάσαμε 2-0, στο πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού, ο Ολιβάρες κάνει επιθετικό φάουλ στον Αμανατίδη, δεν σφυρίζεται, κερδίζει κόρνερ ο Παναθηναϊκός και βάζει το πρώτο γκολ. Το δεύτερο γκολ του Βαζέχα, καθαρό offside. Ναι, μπράβο. Στο δεύτερο γύρο, στο 2-2, βάζει τον γκολ ο Λιβερόπουλος πριν ισοφαρίσει ο Αλεξανδρής και είναι ένα μέτρο offside. Και με τη σέντρα, κάτσε, πες πόσα λεπτά πρωτίου το βάλε ο Λιβερόπουλος, σε ποιο λεπτό το έβαλε. Στο 70 κάτι. Ωραία. Και μετά από ένα λεπτό σοφαρίσαμε. 78, μου φαίνεται. Ναι, κάπου εκεί, κάπου εκεί. Και στην επόμενη φάση σοφαρίσαμε με τη σέντρα. Στην επόμενη φάση σοφαρίσαμε. Αν... Και αν θυμάσαι, στο πρώτο ημίχρονο, καθαρό πέναλτι στο Τζιορτζιόπουλο, απέναντι από όπου καθόμασταν εμείς, εκεί που ναι. Τον βάζανε, δεν δόθηκε. Ναι, ένα άλλο, Άγγελε, ένα άλλο. Έτσι και έμενε. Το 2 το. Δηλαδή δεν ισοφαρίζαμε εμείς. Το παίρνει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Όχι το παίρνει. Μπράβο. Έτσι. Και, ναι, και θα ήταν βρέμικο. Και αυτή τη λένε την καλύτερη τη χρονιά. Για να ναι, καταλάβει. Ναι, αυτό θέλω να πω κι εγώ. Που εμείς σε 34 αγωνιστικές είχαμε 30 νίκες και 2 ισοπαλίες. Και τολμάνε αυτή τη χρονιά να τα αντιμετωπιστούν. Πέραμε ρεκόρ. Που και πάλι. Αν δεν μένανε στα πανηγύρια. Έτσι ήθελε 10 λεπτά, μανούλες είναι να τρώνε την μπάλα και τέτοια, το φάγανε στην επόμενη φάση. Ακριβώς στην επόμενη φάση του βάλει ο Αλεξανδρής και πέρασε το πανηγύρι. Πάμε και στο παραμυθάκι τώρα του 8-2. Ναι. Θα πω κάτι που το έχω διαβάσει ιστορικά και δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Πώς έγινε το 8-2. Το μάτι ήταν Σάββατο. Μεσοβδόμαδα έπαιζε η Εθνική Ελλάδος στη Ρουμανία. Τότε δεν υπήρχαν αεροπλάνα και πάμε στάρτερ και τα λοιπά και η ομάδα πήγε με τρένο. Το ταξίδι διήρκησε 3 μέρες πήγαινε και 3 μέρες έλα. Από τους 11 παίχτες της Εθνικής, οι 6 ήταν δικοί μας. Ναι, οι 7. Του Παναθηναϊκού, οι 7, κανένας. Οι 7, γιατί οι 5 ήταν οι Αδριανόπολοι, οι 2, 7 ήταν. Μπράβο, μπράβο. Και γυρνάει η αποστολή της ομάδας μας Παρασκευή και το μάτι ήταν Σάββατο. Και ζητάει η ομάδα μας να γίνει το μάτι την επόμενη εβδομάδα, να έχουν ξεκουραστεί οι παίχτες και το δέχθηκε η τότε διοργανώτρια αρχή και ο Παναθηναϊκός αρνήθηκε. Ναι, βέβαια. Τι έκανε. Μας βρήκαν πρόσηκους και έτσι έκανα το 8-2. Ναι. Δεν δέχθηκε στα ίδια το μάτι και φυσικά οι απαντήσεις δόθηκαν, όπως είπε ο Τάκης, τις επόμενες χρονιές με τις δύο παροτές εξάρες. Ναι. Αυτό είναι το παραμυθάκι του 8-2 και για το παραμυθάκι της χρονιάς του Κυράστα. Γιατί ήταν στο τέλος της εκπομπής και δεν πρόλαβα μετά να πάρω τηλέφωνο να απαντήσω τότε. Καλύψει, το κάλυψες τώρα όμως μια χαρά. Μια χαρά τα είπες, φίλε.
Έγινε, αυτά ήθελα να πω. Να είμαστε καλά, μεγάλη νίκη σημερινή και για ψυχολογία και για βαθμολογία. Για όλα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, Κελάκο. Για τι μαλακίε το κουκάκι, το κατακόκκινο. Επειδή έχω ξεχάσει. Με την ομάδα μπάσκετ. Εφέτος, επειδή έχω ξεχάσει να το πω. Τι ξέχασες. Είχα πει λίγο πιο παλιά. Τι ξέχασες. Εφέτος ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο παίρνει το 6ο πρωτάθλημα. Τα 6 χρόνια του Μαρινάκη, 6 πρωταθλήματα. Θέλει άλλα 7 να περάσει το κόκαλι. Αγχώθηκα τώρα. Όχι, εγώ έχω αγχωθεί. Θα γίνει και αυτό. 12 κόκαλι, 13 θα πάει ο Μαρινάκης. Αν το έχετε υπόψη σας. 20 έχει πει. Όχι, θέλω να περάσει και. Ναι, 20 έχει πει. Αλλά ας πάμε τώρα να περάσει και τον κόκκαλο. Δηλαδή, αυτό είναι να σκεφτείτε τι οπαδός προέδρος έχουμε. Όπως και καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Όχι, να σου πω κάτι. Αλλά σε όλες τις ομάδες μας και οι πρόεδροι και όλα τα τμήματα που, που τα απαρτίζουν και όλα τα άτομα που απαρτίζουν τις ομάδες μας είναι άξιοι. Από τι αποδεικνύεται. Θα σας πω εγώ από τι αποδεικνύεται. Βλέπεις τον Ολυμπιακό. Πόσο μπάτζετ έχει η ομάδα στο ποδόσφαιρο, Τάκη? 30 εκατομμύρια. 30 μόνο. 40, εκεί. Εντάξει. Βλέπει τον Ολυμπιακό των 50 εκατομμυρίων, ας πούμε, ένα μέσο όρο, και χτυπάει, ανταγωνίζεται ομάδες 300 εκατομμυρίων και βάλε. Έτσι. Βλέπει τώρα, σου λέω εγώ στο βόλεϊ. Ο Ολυμπιακός τι μπάτζετ να έχει. Ό,τι και να έχει τώρα 5 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει τώρα 5 εκατομμύρια στο βόλεϊ. Παίζουμε με αυτή τη σουρκούτ. Σε όλα τα τμήματα. Σε όλα και τα πόλη, τμήματα. Ναι. Και στο πόλο. Και στο πόλο. Σε όλα τα τμήματα. Αυτό τι πάει να πει. Ότι γίνονται πολύ καλές επιλογές. Έτσι. Και είναι καταρτισμένοι τέλεια όσοι. Όσοι είναι στα επιτελεία των ομάδων μας. Τυχαίνει η προέδρη της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και του Ερασιτέχνη. Να μην είναι Ολυμπιακή, να είναι οπαδή Ολυμπιακή. Πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, φίλε. Από Θεσσαλονίκη είμαι. Το όνομά σου. Την Καβάλα. Όχι, ρε. Γιώργος. Έλα, Γιώργο. Τι ομάδα είσαι, Γιώργο? Πάω την παιδιά, εντάξει. Πες, Γιώργο. Λέει, Γιώργο. Σας βλέπω κάθε μέρα σχεδόν, έχετε γέλιο, εντάξει. Αλλά, ρετάκι. Τώρα αυτό με την Ακρόπολη που είπες για την ομάδα, τάχα είναι η Ακρόπολη. Τώρα τι μαλακίες λες, βραδί. Εσύ έλεγες, εκεί το πας. Για να πω ότι ο Ολυμπιακός είναι λευκός πύργος, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να πεθάνω. Αφού και γκρι. Δεν γίνεται. Καταρχήν είναι γκρι. Ολυμπιακός κορόιδο, να σου το εξηγήσω αναλυτικά. Γιατί εσείς εκεί πάνω θέλετε να σας τα κάνω δεκάρες. Ο Ολυμπιακός βάσει της ιστορίας, των πρωταθλημάτων, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, όλα τα αθλήματα του Ολυμπιακού, το αποδεικνύουνε. Αποδεικνύουνε ότι είναι, ακόμα και ο παδί Ολυμπιακού, είναι πολιτισμός. Δεν είναι Ουγκάντα όπως εσείς. Εμείς δεν είμαστε Ουγκάντα, ούτε έχουμε κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ. Εσείς από όλες τις ομάδες να χάσετε, μόνο τον Ολυμπιακό να κερδίσετε. Εμάς πάντως. Αυτό θα πει. Εμείς οι Ολυμπιακοί, εκτός και πέρα από αυτά που έχω πει κατά καιρούς, είναι πολιτισμός. Είναι η Ακρόπολη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή, για να σα δώσω ένα καταλάβει. Εσύ είσαι ούτε ο βυθός του Βαρδάρη. Ούτε καν η Ροτόντα δεν είσαι. Με δύο πρωταθλήματα. Η Ροτόντα είναι ο Άρης. Τι να πω δηλαδή, ότι ο ΠΑΟΚ είναι η Ακρόπολη. Τι να πω. Είσαι ο βυθός του Βαρδάρη. Ένα λεπτό. Και να ξέρεις ότι το γέλιο της εβδομάδας για όλη τη φιλαθλή Ελλάδα ήταν ένα καλισμό στο Σαββίδι με τον Μελισανίδη. Εκεί έχει πολύ γέλιο. Αν κάτσεις να το αναλύσεις, δηλαδή μόλις ξεπεράσεις το γέλιο τα και πας λίγο στη σκέψη, είσαι σε βοηθήσει. Πήγαινε βρες κανένα Αριάνο που σε περνάει στα πρωταθλήματα. Πάμε, έχει πάμε. Τρία ο Αριάνος. Εσύ έχεις δύο. Πάμε. Και ένα τρία. Καλησπέρα. Παιδιά. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Τον χαμήλωσε την τηλεόραση να μας ακούσει από το ραδιόφωνο. Μην ακούσει τη φωνή σου και μπερδεύεσαι. Με μένα μιλάτε, παιδιά. Με σένα, γι' αυτό σου. Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη. Ναι. Είμαι Ολυμπιακός. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, βέβαια. Είμαι από αυτούς που τότε το 64 δημιουργήσαμε την Πέφο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Ερχόμουν κάθε φορά και έβλεπα τον Ολυμπιακό από το Θεσσαλονίκη. Σας ζητάω μια χάρη. Είμαι 68 χρονών
Και τώρα δεν μπορώ να δω τον Ολυμπιακό μας γιατί είμαι άνεργος. Θέλω να το δω σε έναν αγώνα, ρε παιδιά. Κανονίστε με να δω έναν αγώνα των Ολυμπιακών. Όποτε θέλεις. Πώς θα γίνει αυτό. Πώς μπορεί να μπορεί να πεις ένα τηλέφωνο εδώ, με εκτός αέρα. Όχι, ε. Πώς μπορεί πάρε να... το τρένο την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ που παίζουμε την άλλη. Τι μήνυμα. Πώς. Στείλε... Πώς μπορώ. Θα στείλει το τηλέφωνο του άνθρωπος, μωρέ. Όχι, μωρέ, όχι. Ναι, στείλε, το, στείλε μήνυμα, άκου. Στέλνεις μήνυμα, στείλες ένα μήνυμα, το τηλέφωνο σου, πες ναι. το όνομά σου πώς είναι. Χρήστος. Χρήστος Πέφω Θεσσαλονίκης και στείλε το τηλέφωνο σου, δεν θα φανεί από κάτω, ναι. Έτσι, και θα το πάρουμε εμείς και να μιλήσουμε. Με τον ΠΑΟΚ έλα. Ευχαριστώ παιδιά. Στείλε, το, χαρά, φίλε, στείλε το τηλέφωνο σου όπως με είπα, ΠΑΟΚ, έλα. Σε μήνυμα, δεν θα φανεί, δεν θα περαστεί από κάτω, θα το κόψει εδώ πέρα ο τεχνικός, θα το δούμε μόνο εμείς. Ευχαριστώ παιδιά. Να είσαι καλά Χρήστο. Χρήστος, ευχαριστώ. Να είσαι καλά Χρήστο. Γεια σου πρόεδρε. Γεια σου πρόεδρε. Καλησπέρα. Χρήστος. Γράψε το όνομα μου, δεν το μπερδέψω. Έλα φίλε μου καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα καλησπέρα. Έλα Τάκη Άκη. Μας ακούς καλά. Βέβαια. Λοιπόν είμαστε Μανώλης Άγγιος από την Κόρου σας πήραμε πριν απλά δεν είχαμε καλή στήμα. Τι λέει. Ο Μανώλης ο Κράκελος από την ΚΟΝ, ναι ρε, η Ολυμπιακή, ναι ρε, το παιδί. Λοιπόν, θέλω να σου πούμε κάτι που είπαμε πριν για τη σημερινή νίκη. Τι. Είσαι στον άλλο, κάτι μαγικό. Όπου πας εσύ, θα με πάντα εδώ, να σου τραγουδώ. Τριλολέρολε, 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 τριλολέρολε. Μπράβο ρε Μάγκες. Μπράβο ρε Μάγκες. Να δώσω χαιρετίσματα και στο φίλο μου τον Τάσο, τον καπετάνιο. Απ' την Κόκκι αυτός. Ναι, Δημήτρη μου, θα έχουμε. Ζητάει εδώ το κοινό, ο φίλος μου ο Δημήτρης συγκεκριμένα, τον Αγκαλίτσα από τις θεσινές φωτογραφίες. Δηλαδή τις πιο πρόσφατες αγκαλιές του Σαββίδη, τις έχουμε. Θα τις έχουμε για τώρα. Μπορείς και τώρα. Βέβαια. Άντε. Άσε το ωραίακι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δημήτρη τα βλέπεις. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Εμπρός. Χαμηλώστε την τηλεόραση να μας ακούτε από το τηλέφωνο για να μην ακούτε τη φωνή σας και μικροφωνίζει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αγγελική Αποστρόπριο. Γεια σου Αγγελική. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Μια χαρά. Σας πάω πάρα πολύ. Σας βλέπω συνέχεια. Ολυμπιακάρα. Σας πάω πάρα πολύ γιατί θα πάτε στον Ολυμπιακό. Συνεχίζει έτσι, μόνο Ολυμπιακός. Ναι, κοριτσάρα. Να σε καλά, Αγγελική μου. Χαιρετίσματα και στον κατακόκκινο ασπρόπυργο. Τι ασπρόπυργο, κόκκινο, τι ασπρόπυργο. Καταλαβαίνεις. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Έλα φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παναγιώτης από την Πετρούπολη ΑΕΚ. Γεια σου Παναγιώτη από την Πετρούπολη ΑΕΚ. Μια ερώτηση θέλω να κάνω εκεί στον Τάκη και στον Άκη. Εμείς οι ίδιοι είμαστε. Ναι. Τάκη, το Κύπρο πίσω το πάρει φέτος. Πάντως όχι εσύ, εγώ θα το πάρω. Ποια ομάδα το πάρει. Ολυμπιακός. Το μπούτσο μου να το... Ναι. Μπράβο. Στον κόλος. Καλησπέρα. Τέσσερα έφαγες. Τέσσερα έφαγες. Με τα στόμα... Κάτσε, καθίστε, κάντε υπομονή. 13 Δευτέρου. Περιμένετε. Τέσσερα έχεις φάει. Κάτσε. Γατζωμένος, σαν κουάλα ήσουν. Πάνω εκεί σε αυτό που είπες στο δικό μας. Μας έχετε αδειάσει τη σπονδυλική στήλη. Όλο το νοτιό μυαλό. Δεν έχουμε νότιο μυαλό τίποτα. Ούτε νοτιοανατολικό τίποτα. Εσείς είσαστε σοβαρά. Σοβαροί. Σε αυτό που είπες τώρα. Του πήρες την απάντηση, άστι θρύλου. Σαν κουράλα είσαι γατζωμένος, θα ξέρεις τώρα εσύ. Δεν την αφήνε. Ρε κατέβα κάτω να ξεκουραστούμε λίγο, δεν την αφήνατε. Δεν την αφήνατε. Εσύ είσαι από τους Floriginal. Ο δάσκαλος. Α, ο δάσκαλος. Ελάς, όχι ρε, άλλο ο δάσκαλος. Θέλει να πληρώσει το ειστήριο, Θανάση, θέλει να πληρώσει το ειστήριο του Χρήστου από την Πέφο. Έλα σε Χριστάλα μου να μιλήσουμε εμείς με στάχοντια. Σε κάθε παιχνίδι να βρίσκουμε και ένα χορηγό. Θα τα δεις όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Μη στάχοντια σε Χριστάλα μου. Εμπρός. Έλα. Εδώ. Έλα.
Με ποιον θα μιλήσω? Με αυτόν! Τι λόγια να πω. Φίλος Άκης, ο προηγούμενος. Παιδιά, δεν υπάρχει έλα. Υπάρχει καλησπέρα. Γεια σου, Δημήτρη Κωνσταντέλο, από την Αύπαχτο. Όλη την Ελλάδα έχεις. Κάτσε, είναι το φιλαράκι μου, πάνω στο Πελέκης από Αμερική, που την νοσταλγεί την Αύπαχτο και γι' αυτό έκανα και ιδιαίτερο, τα συνδύασα και τα δύο. Εντάξει. Πατρίδα και δικιά σου. Να και του τεχνικού μας εδώ πέρα. Να πω αυτός. Δύναμη. Δύναμη. Γεια σου, πάμε μου, Λεβέντη μου. Καλωρίζικο και τα μάξι. Εμπρός. Χιόνια στην Αμερική, δύο μέτρα. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Πάμε, καλησπέρα. Λοριτζινάλ, πάρτο. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Εσύ, Λεβέντη μου. Γεια σου ρε Άκη, γεια σου ρε Τάκαρε, από Κορυδάλλο, πλατεία Μέμου. Γεια χαρά φίλε. Άκη, παλιός γνώριμος. Από το 11. Ναι, εγώ εκεί γύρω. πιο παλιά ακόμα. Με άλλο, Άκη, ναι. Συναντιόμαστε να κάνουμε Παρασκευό Σάββατα κάτω στη Μπέικουιν στον Πειραιά. Ω, Μπέικουιν έχουμε. Τώρα έχουμε τα κομμάτια μου. Καλά τώρα, θα δούμε παιδιά, όσο εδώ πέρα. Το γέλιο το μεγάλο, άμα βρείτε, το περσινό παιχνίδι ή το προπέρσινο ήταν που ήταν αγκαλιά ο Αλαφούζος με το Σαββίδι και από πίσω γινόταν το γης Μαδιά. Πέφτανε Μολότοφ και τα καπνογόνα και αυτοί ήταν αγκαλιασμένοι και γύρω-γύρω ήταν οι μπράβοι. Αυτό να βρείτε, παιδιά, έχει πολύ γέλιο να πούμε. Και λέγανε, φίλε, έτσι θα φτιάξουμε το ποδόσφαιρο. Ναι. Από την πολλή αγάπη. Ναι. Και πίσω γινόταν ευηρητός, να πούμε. Ναι, το μεταξύ από την πολλή αγάπη, τι μπράβη, όχι μόνο οι μπράβοι, πετάγανε και αντικείμενα τους πετάγανε και τα αποκλείωνε οι μπράβοι. Σου λέω για κομμωδία. Για κομμωδία κανονική. Τα κάνανε αποκρούσεις οι μπράβοι και οι σπίκεροι και οι δημοσιογράφοι λέγανε πω πω τι ευτυχισμένη ατμόσφαιρα, ατμόσφαιρα να αποκρούει ένα καπνογόνο μπράβος. Να πιάνει μια πέτρα. Και μια λένε οι άλλοι από εδώ. Πίσω οι φωτιές, ντεκόρ φωτιές. Ναι, κοίτανε. Τι αγάπη είναι αυτή. Τι αγάπη έδωσα την πρώτη αγάπη να λέει ο άλλος. Πρώτο σου ναι και έχεις πάρει τη ζωή μου. Ρε μας ρε τρελή τελείως, άστο. Μεγάλη πλάκα. Σήμερα το φοβόμουν το παιχνίδι, όχι αγωνιστικά. Το φοβόμουν γιατί και τσίχλα να πεταγόταν, αυτοί ήταν έτοιμοι να φύγουν. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο. Μπράβο, ναι. Μπράβο, έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί από εδώ και μπρος. Έτσι. Και εσείς που είστε έτσι και πιο κοντά να πούμε στα παιδιά, να τους εξηγήσετε ότι το μόνο μπορεί να κάνουν να βλάψουμε την ομάδα. Πήρανε χαμπάρι τη βρωμιά τους. Γιατί μας περιμένουν στη γωνία. Ο αναπτήρας έγινε ευθεία βολή. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Πάντων, αφορμή ψάχνουν, εμείς δεν είμαστε τώρα κορίδα να τους δίνουμε δικαιώματα. Με τίποτα. Και αυτά τα λεφτά που είναι να πληρώνουμε για πρόστιμα και τέτοια. Μπράβο, να φίλε μου. Στον εραστέχνη. Μπράβο, φίλε μου. Έτσι θέλω να λέω οι Ολυμπιακοί. Οι φίλοι μου, όλοι παλιοί. Λοιπόν, Τάκη, να σε βρω κάπου ρε φίλε να τα πούμε. Ναι, αγόρι μου, όποτε θες. Ας το ρεθέρω εγώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, παιδιά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά. Μπράβο, αυτή. Δεν θέλω να πω ότι όλοι είμαστε Ολυμπιακοί το ίδιο και εγώ και όλοι. Όχι, αυτός ο τρόπος σκέψης. Μπράβο, Ολυμπιακού. Να το βάλετε όλα τα παιδιά από 15, 16, 17. Αυτή είναι η αγάπη για τον Ολυμπιακό. Το να πετάξουμε μια πέτρα, να γίνουμε καραγκιόζιδες σαν τους άλλους και να καταστρέφουν την ομάδα μας είναι κακό. Στεναχωριέται πολύ Ολυμπιακοί μετά. Και εσύ, αγόρι μου, που μπορεί να κάνεις αυτό το λάθος. Το έκανες πάνω Σιβέρια. Δεν πρέπει να δίνουμε δικαιώματα. Να γινόμαστε ίδιοι σαν και αυτούς που θέλουν να καταστρέψουν το ποδόσφαιρο και συνάμα και τον Ολυμπιακό μαζί. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Βλέπετε ότι τους έχουμε αναγκάσει και έχουν πέσει το λάκκο που οι ίδιοι μας κάψανε. Ό,τι γίνεται, ό,τι νόμοι έχουν φτιαχτεί, όλα αυτά η αυστηρότητα και τέτοια έχει γίνει για να φρενάρει τον Ολυμπιακό. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, μαζί με τη διοίκηση, όλη μια γροθιά και την ομάδα εννοείται, τους έχει πιάσει κορόιδο. Δεν φρενάρει ο Ολυμπιακός με τίποτα, με κανένα τέτοιο τρόπο. Ο μόνος τρόπος για να φρενάρει ο Ολυμπιακός είναι ο αγωνιστικός. Δηλαδή να φτιάξετε μια καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό
μια ανταγωνιστική, όχι καλύτερη, μια ανταγωνιστική ομάδα στον Ολυμπιακό. Να βάλετε λεφτά πρώτα. Να βάλετε λεφτά. Να φτιάξετε γήπεδο πρώτα με λεφτά δικά σας. Ναι, τέλος πάντων, ομάδα, να βλέπω μια ομάδα στο γήπεδο, έτσι, όχι με το στόμα. Ούτε πάντα ακούμε αυτοί εδώ, τώρα αρχόντουσαν, ερχόμαστε, πώς το έγραφε η πράσινη καταϊδρωμένη, τι λέγανε, ερχόμαστε, σκριφτείτε, ερχόμαστε, οι άλλοι ερχόμαστε, όλο βαρύγδι που στήτλους, βαρύγδι που απειλές, όλο θα μας κάνετε, θα μας δείξετε, τέσσερα ο ένας, τρία ο άλλος, γίνεται πανικό, τι να κάνετε ρε, δηλαδή πώς να σου πω, να είχατε και μια αξιοπιστία, σας φοβόμαστε, λέγαμε πω πω έρχονται αυτοί, Ιούνιοι παραδείγματος χάρη, τι να έρθετε ρε. Όποτε έρχεστε, θέλετε να πάω φύγει. Μια και λέει ο Άκης αυτά και η αξιοπιστία να βάλετε λεφτά στην ομάδα σας και να φτιάξει γήπεδα. Μου άρεσε η δήλωση του Σπάνου, του προέδρου του Ατρομήτου, που είπε θέλω να φτιάξω ένα γήπεδο. Με δικά του λεφτά ο άνθρωπος. Όχι να πάρει από το Δήμο Αθηναίων. Πάμε σε διάλειμμα. Αυτό είναι, όχι σε διάλειμμα. Ναι, διάλειμμα. Κάτσε, τα γυμνάμε. Με το Φλόρ. Ποιο το λόγο, το είπατε, πάμε. Γεια σου φίλε μου Νεκτάριε, με το φίλο μου τον Αργύρη εκεί από την Ιταία που μας βλέπετε. Τι θες? Γιατί είμαστε εδώ? Για τους γαζώνουμε. Α, όχι, να μιλάμε και στη τηλέφωνα. Τι θες στη γραμμή? Α, να πούμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς. Βέβαια. Καλησπέρα φίλε μου. Καλύτεροι καφέδες Απράδες, το ψωμί του Μπάμπη. Ναι, πες τα γλυκά του Μερσί. Ναι. Του Μπάμπη, ναι, Παπαφάγος, Ταξίδια Γκρίφης, ναι, Γκρίφης, ο καλύτερος, Money Save, ναι, Μπουτίκ του Ολυμπιακού, μπάσκετ, στο μπάσκετ. Λοιπόν, καλησπέρα. Ξεχάσαμε και το Σταύρο, το Motor France. Ναι. Τα βλέπεις αυτά μου κάνεις. Γεια σου Σταύρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Για χαρά, εσείς? Καλά είσαστε. Τι λες? Καλά είσαστε. Καλά λέει αν είμαστε. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Κοπέλα. Δεν παίρνεις το 090. Και ο, κοπέλα. Με λένε Μανώλη και όλοι με λένε τη μισή ή την όλη. Τι να τους πω. Όλοι. Πάρ' την όλη. Όλοι ρε Μανώλη τώρα. Μανώλη, πάρ' την όλη. Που αναρωτιώσουν αυτοί. Τι να τους κάνει μισή. Ρε ζήλεψες το όνομα. Και άλλαξε όνομα. Ναι. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε μου. Καλησπέρα παιδιά. Γεια. Καλησπέρα. Από Σταυρονίκη. Μάλιστα. Ομάδα. Ολυμπιακά, εννοείται. Όνομα. Βασίλης από Θεσσαλονίκη, Μαρτίου περιοχή. Έλα, λοιπόν, έλα Βασίλη μου, πάμε. Λοιπόν, μια ερώτηση. Ποιος, κατά την άποψή σας, θεωρείται πιο ηλίθιος ο παδός? Ποιο? Ηλίθιος. Εννοώ δηλαδή, πάω και Παναθηναϊκός. Ποιο, τις Παοκτζίδες. Ναι, ας πω γιατί. Γιατί τρώνε το χορτό τόσο καιρό. Και όχι μόνο αυτό. Και το τρώει και ο πρόεδρος τους. Γι' αυτό το λόγο και μόνο. Λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σας, παιδιά. Το τι ακούω εδώ πάνω δεν περιγράφεται. Αυτοί πιστεύουν ακόμα ότι ο ΠΑΟΚ είναι ικανός να πάρει και το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Που είναι 20 βαθμούς κάτω. Είναι τόσο ηλίθιοι που δεν περιγράφεται. Όλοι. Ρε φίλε, τι πίνουν. Κάτσε, όλοι. Όλοι, Βαγγέλη. Ορίστε. Όλοι. Να σου πω κάτι. Η δουλειά που κάνω, έχω ένα εστιατόριο και στην πλειοψηφία οι πελάτες μου είναι παοκτζίδες. Ναι. Οι περισσότεροι λένε αυτό το πράγμα. Εκτός πραγματικότητας δηλαδή. Δεν μπορείς να το διανοηθείς. Όχι, το διανοούμε. Να προσπαθείς να τους βάλεις μυαλό και δεν μπορείς. Έχει τι, καμιά φορά στη Θεσσαλονίκη πανεβαίνουμε για καλά παιχνίδι και βάζουμε ράδια και ακούμε και φρύττουμε. Δηλαδή, λέμε πού είναι. Ναι, ρε παιδιά, τα πράγματα είναι εξωφρενικά. Σε άλλο σύμπαν. Δεν ξέρω στην Αθήνα πώς γίνεται στον Πειραιά και τα λοιπά. Τι γίνεται. Απλά εδώ τα πράγματα είναι εξωφρενικά. Παιδί μου, εδώ, όσο φανατικό και να είναι το ραδιόφωνο, δηλαδή κάποια πράγματα, ξέρεις,
έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ναι, έτσι και λίγο το κάνουν ελάστιχο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Εγώ σου λέω ότι όταν έχω ανεβεί πάνω και έχουμε βάλει ράδιο, δηλαδή λέμε ότι δεν γίνεται, σαν να σύμπαρτς είναι οι άνθρωποι. Συμφωνώ, Άκη μου, συμφωνώ. Να πω. Σου λέω, έχω τρελαθεί και να σου πω και κάτι τελευταίο για να κλείσω, να μην κρατάω τη γραμμή. Κάποτε, είμαι τώρα 42 χρονών. Λοιπόν, κάποτε είχαμε ένα σύνδεσμο στη Δωδεκανήσου. Είναι μια οδός, δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Ναι. Πιθανώς όχι. Απέναντι από το αστυνομικό τμήμα. Ναι. Και την κάναμε εκεί για να μην έχουμε τα επεισόδια κτλ. Ναι. Το πιστεύετε, ρε παιδιά, ότι τη διαλύσαν οι αστυνομικοί? Όπως έχουν διαλύσει και τις μετακινήσεις. Είναι δυνατόν? Ναι. Είναι. Την κάναμε δηλαδή, τώρα σου λέω, στα 5 μέτρα απέναντι από το αστυνομικό τμήμα. Ναι. Μας χώριζε ένας δρόμος, στον τρίτο όροφο. Απέναντι η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία της Ελλάδος, του Δωδεκανήσου. Εντάξει. Και ξαφνικά πήρε φωτιά ο σύνδεσμος και μαθαίστηκε ότι βάλανε φωτιά οι αστυνομικοί. Εντάξει, αυτό είναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι πολύ σοβαρό. Άλλο αυτό. Ναι. Αλλά το τι γίνεται. Το τι και τι έχουμε δει εμείς με τα μάτια μας και όχι τώρα και σε άλλες εποχές. Πράγματα δηλαδή να μπαίνει ο άλλος ο σουλατσαδόρος μέσα, να έρχεται προς την εξέδρα μας ανενόχλητος και τέτοια δηλαδή και να πετάει κιόλας. Να λέμε να τώρα τον μαζέψουν, να πηγαίνει η αστυνομική να τη λένε να καρδάσει, να βρίζει αυτό σε εμάς και τέτοια. Ναι, δίκιο έχεις, πάμε τώρα. Ξέρω, όμως, παιδιά, ξέρω εγώ. Κάποτε πήγαινα και στην Τούμπα, τον έχω τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, πήγαινα εδώ, πάντα. Τώρα έτσι, μια δεκαετία να πάω. Να σου πω και κάτι άλλο. Έτσι έχει φτιαχτεί και ο μύθος της Τούμπας με την ανοχή της αστυνομίας. Επειδή τα βλέπαμε με τα ματάκια μας, έτσι. Έτσι, άντε, μπράβο. Κοίτα να σου πω κάτι. Ο μύθος αυτό που θέλει να συγκρίνει. Όχι, νομίζει ότι έχουν κάνει λάθο. Σωστό, σωστό. Κοίτα να σου πω κάτι. Δεν είναι η ίδια αστυνομία που στην Αλεξάνδρα φυλάνε το τριόροφο. Εδώ είναι αντίθετο το πράγμα. Και εδώ είναι άλλα. Εδώ είναι αντίθετο το πράγμα. Συμφωνώ. Μπράβο. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Συμφωνώ, Τάκη. Εντάξει. Ευχαριστώ, παιδιά. Να σε καλά, ρε φιλάκο. Να σε καλά. Α, ωραία. Χριστάρα, το πήραμε το τηλέφωνο. Μην ανησυχεί, αγόρι μου. 69. Σταμάτα. Εντάξει, ρε. Να δούμε να το ίδιο, ρε. Εντάξει, ρε. Δεν είπα τίποτα. Πήγα να του πω. Τι σχέδιο είναι. Εμπρός. Έλα, έλα, τα καλέ. Έλα, εδώ είμαι. Μ' ακούς. Ναι. Βρίσε. Έλα. Βρίσε. Όχι, να δεν Νίκος, φοιτητής από Μυτιλίνη, φίλε. Ολυμπιακάρα. Φαίνεται, δεν είναι. Τι τους κάναμε σήμερα, ρε, Τάκη. Να σου λέω εγώ. Έλα, μ' ακούς. Εσύ τι λες να τους κάναμε. Τους δείξαμε ποιος είναι το αφεντικό, ρε Τάκη. Τι, το αφεντικό. Τους δείξαμε ποιος είναι το αφεντικό, ρε Τάκα, ρε. Ωραία. Όπως αξίζανε. Εσύ τι λες, ρε Νίκο. Σε έχει πάλι, σε γεννήθηκε σε μάτι, ναι, Νίκο. Εγώ αυτό ήθελα να σου πω, ρε Τάκη. Ωραία, εντάξει, καλό βράδυ, Νίκο. Αφού θες να πεις αυτό το πράγμα. Εντάξει είμαστε. Εγώ είμαι 50-50, δεν τον είχα για εντάξει είμαστε. Το αφεντικό. Όπνα και αγκαλίτσα. Δημήτρη. Και αγκαλίτσα. Ναι, όχι, εδώ μιλάνε. Εδώ είναι τα προεκτορτικά. Τα προκατακτικά. Ναι, μωρέ, και άσε με τα από τα νεύρα μου. Πού είναι ευρίασες μου. Τα προκατακτικά. Ναι, μωρέ. Πού είναι οι αγκαλίτσες, οι ρημάδες. Σε λίγο, ρε, εκεί. Πού είναι οι αγκαλίτσες, μας έχουν στηγήσει. Να, εδώ δίνουν τα χεράκια. Πια είναι στο χέρι. Να στηγήσουν στον πάο καθώς οι αγκαλίτσες. Σιγά σιγά. Να έχει χάσει τώρα γεια και να σου έλεγα εγώ που θα σου να σ' 12 βαθμούς μείωνε όλα καλιά και ιδέα. Με αρεόστατο. Όχι με αεροπλάνο. Ρε παιδί μου, εντάξει πόντι και οι δύο. Πήγαινε στην Παναγία του Σιουμελάμα, είστε φίλοι. Άστο τον Πακ, τον εμπερδεύει δε σαν φίλοι. Άμα είστε φίλοι, πήγαινε εκεί στην Παναγία του Σιουμελά. Καθίστε τρεις μέρες και τρεις νύχτες να πανηγυρίζετε, να γλεντάτε, να πίνετε, να τιμήσετε και την πατρίδα, τη χαμένη πατρίδα του Πόντιου, όλα αυτά, έτσι. Τι παίρνετε, τι δουλειά έχει ο Πάουκ. Εκεί συμφωνώ, για τον Πόντο συμφωνώ. Ναι, τι δουλειά έχει ο Πάουκ με την ΑΕΚ. Δεν είπαμε εμείς να είμαστε αγαπημένοι. Να είστε αγαπημένοι. Και σαν Πόντι και σαν Έλληνες. Αλλά εδώ πάει φάπα σύννεφο. Και η αγκαλιά, αγκαλιά. Εδώ λέγεται, άκουσα να τα πω εγώ. Έπαιζε προχτές ΑΕΚ των Αθηνών με την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Ναι.
Και χάνει πάντα η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης όμως. Εντάξει. Άκη μία, άκη η άλλη. Εντάξει, Βυζάντιο και μία, Βυζάντιο και άλλη. Χαμένος πατρίδος. Ναι, λέμε ρε παιδί μου, ό,τι εστερνίζονται. Από το εσκί σε γύρω ένας. Ναι, χαμένος πατρίδος, χαμένες πατρίδες. Αλλά μην χάσουμε και το πουσίλα μας. Από τις χαμένες πατρίδες θα χάσουμε και τη λογική μας εδώ πέρα. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε μου. Εσκίσε εκεί και χουσάντασαι. Άντε. Εμπρός. Έλα. Πώς. Ναι, φίλε, καλησπέρα. Ζαχαρίας από Κίδη, Παναθηναϊκός είμαι. Έλα, Ζαχαρία. Δεν πήρα ούτε να βρεις ούτε τίποτα. Όχι, Ζαχαρία μου, πες. Είμαι ευχαριστημένος στην ομάδα μου απλά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχίζεται, να μπαίνουν έτσι στο πρώτο ημίχρονο τραγική. Και εκείνος ο Παύλοβιτς ήρθε για σολάρι μου στην Ελλάδα. Πολύ αδιάφοροι όλοι. Λες και πάνε μετά από τον αγώνα να φάνε πατσά και μόνο αυτό τους μοιάζει. Τον Παύλοβιτς όπως τον έλεγανε εσύ Ζαχαρία, ότι αυτός λέει θα μας κάνει, λέει ότι έκανε και στον πρώτο γύρο και τέτοια και τελικά τίποτα. Δεν νομίζω, ποτέ έπαιξε. Σοβαρό μπάσκετ έχει να παίξει 1,5 χρόνο τώρα, από τότε που έφυγε από την Παρτιζάν. Κάτι ξέρω. Ναι, ξέρω. Όχι, και ακούω γκρίνιες. Διάβασα γκρίνιες πολλές δικές σας και για την ενίσχυση της ομάδας, έτσι. Και για τον Κούσμιτς πολλά και για τον Μπαμπά. Άπειρος ξυλοκόπος αυτός. Και για αυτός, τι είναι. Ξυλοκόπος. Γιατί τότε σου έγραφε εδώ πέρα. Ναι, έγραφε. Εντάξει, γιατί και δίκαιο έχει το παλικάρι. Τι είναι. Κάτσε ρε, για μπάσκετ μιλάω. Ξυλοκόπος είναι. Εντάξει. Τι ήταν, δηλαδή, πώς να σου πω, δίκαιο έχει. Έχει καμιά από το κοτσάνι την πιάνει την μπάλα. Έχει καμιά πλαστικότητα από το κοτσάνι. Το κοτσάνι την πιάνει την μπάλα. Ναι, εντάξει, ωραία. Έχει κοτσάνι μπάλα, γι' αυτό. Τι γίνεται, ρε. Τέλειο παίχτη πήραμε. Εντάξει, απλά ήταν καλύτερη η ομάδα Ολυμπιακός σήμερα. Να σε καλά, Ζαχαρία. Κάποια λάθη διαιτητικά μπορεί να έγιναν, αλλά και πάλι δεν επηρέασαν το αποτέλεσμα. Τη διαφορά επηρέασε. Τη διαφορά την επηρέασαν, Ζαχαρία. Εντάξει, εννοείται αυτό. Αφού είμαστε τραγικοί εμείς. Εντάξει, Ζαχαρία. Όχι προ τιμή σου, έτσι. Ζάχαρη τα λόγια έτσι, σου. Όχι, να σου πω. Ζάχαρη τα λόγια σου, τη αλήθεια. Έτσι γίνεται καλύτερη. Η κάθε ομάδα έτσι γίνεται καλύτερη. Ζαχαρία, να σε καλά, αγόρι. Ζαχαρία, ζάχαρη τα λόγια σου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Μα πειράτε χωρίς ξύλο. Σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστούμε για το τηλέφωνο. Όχι, εντάξει. Ε, το είπε το παιδί. Καλησπέρα. Ε, μην το παίρνεις κατά μου. Το είπε. Άμα σου λέει άλλα, το παίρνεις κατά μου. Όχι, ρε φίλε. Άμα τα είπε ο άνθρωπος. Τα λέμε εμείς και μας λένε παρανοϊκούς. Όπως είναι, όχι, μια χαρά είμαστε. Ναι, μπορείτε να μιλήσετε βέβαια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι από Δαπετσόνα, κύριε Τάκη, μπορείτε να μου κάνετε μια χάρη. Μήπως είναι εύκολο του Γιώργου του Βελικάρη το τηλέφωνο, παρακαλώ. Όχι, δεν γίνεται, κυρία μου. Ορίστε. Δεν γίνεται. Επειδή έχει μεγαλώσει στο σπίτι μας μέσα και ήταν πολύ φίλη με τον αδελφό μου. Θες να αφήσεις το τηλέφωνο. Είναι αδελφός μου στην Αμερική τώρα. Α, ναι, και μου γυρεύει ένα τηλέφωνο του Γιώργου. Ακούστε. Δεν ξέρω και αν πρέπει να το δώσουμε. Θα δούμε. Άρα, πρέπει να ρωτήσουμε. Έτσι. Πρέπει να ρωτήσω, κοπέλα. Λοιπόν, ακούστε, κυρία. Το Γιώργαρο. Λοιπόν, θα στείλετε. Ακούστε. Δεν ακούει κιόλας. Μ' ακούτε λίγο. Θα στείλετε τώρα ένα μήνυμα εδώ στην εκπομπή. Δεν θα περάσει, ναι, όπως έγινε και με τον κύριο από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το φίλο Ολυμπιακό. Θα στείλετε ένα μήνυμα με το τηλέφωνό σας στην εκπομπή. Εδώ στην εκπομπή, αλλά δεν θα φανεί από κάτω το τηλέφωνο, θα το κρατήσει εδώ ο τεχνικός. Όχι, δεν με πειράζει, για να το πω στον αέρα δεν έχω πρόβλημα. Όχι, όχι, όχι. Είμαι και εγώ αθλήτρια, είμαι 20 φορές Βαλκανιονίκη. Όχι, δεν χρειάζεται, θα σας κάνουν πλάκες και όχι. Τέτοια. Τα θα σώσουν 100 τηλέφωνα και θα σε παίρνουν από εδώ και από εκεί. Τα αποφύγουμε, άσε που θα σε μπερδέψουν. Θα τα δώσω στο σταθμό σας. Ναι, όταν κλείσουμε θα στείλετε ένα μήνυμα. Θα στείλετε ένα μήνυμα. Μάτια μου γλυκά, δεν ξέρω να στείλω μήνυμα. Είμαι μόνη μου, τα παιδιά μου είναι εξωτερικό. Κάτσε να έρθουνε πρώτα. Έχουν βγει έξω τίποτα. Κάτσε να δούμε. Μόλις γυρίσουνε, πες τους. Έχουν πάει. Θέλετε να το δώσω στον αέρα. Όχι, όχι, όχι. Τώρα γυρίσουν τα παιδιά της. Ένα λεπτό, σταμάτα. Μόλις κλείσετε, τώρα δεν θα κλείσετε. Όχι. Άσε με τα κράσουν εδώ με τη γυναίκα. Δεν θα κλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ακούγεστε στον αέρα και θα μιλήσετε με τον τεχνικό να δώσετε το τηλέφωνό σας. Ναι, πολύ ευχαρίστω. Εντάξει, μην το πείτε αμέσως, θα σας ενημερώσει ο ίδιος. Εντάξει τώρα, εγώ. Να περιμένω στο τηλέφωνο μου. Ναι, ναι, να περιμένετε, ναι. Θα δούμε. Και θα ρωτήσουμε μετά τον Γιώργο και θα δούμε. Άμα θέλει να το γράφουμε. Εντάξει. Είναι, έχουν συγγένεια δυνατή. Γράφει τώρα έχει ανάγκη. Συγγενείς καμία νύχτα το τηλέφωνο. Έχουν χαθεί. Εντάξει, δεν το κάνουμε τώρα. Τι θες να το κάνουμε. Τίποτα, μου λες εσύ. Πάμε, εμείς μπορούμε να μιλάμε. Ναι, πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, για χαρά. Γεια σου, φίλε. Για χαρά. Κοσμάς από Ρέθινο. Γεια σου, Κοσμά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εκπομπή μας, τι ομάδα είσαι.
Ολυμπιακάρα. Ε, εκπομπή μας είναι. Καλά, κάτσε. Ήθελα να πω ότι τους πατήσαμε σήμερα. Και ότι αποδείξαμε για άλλη μια φορά ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ωραία. Αυτό, Κοσμά μου. Εντάξει. Έφυγε. Να σε καλά, να σε καλά, φίλε Κοσμά, από το Ρέθυμνο, το κατακόκκινο, που έχεις και το ίδιο όνομα με το φίλο μου τον Κοσμά από τα Χανιά. Τι δουλειά έχει τα Χανιά με το Ρέθυμνο? Αφού Κοσμάς, χρώσταγα κάτι χαιρετίσματα. Να τρελαθώ, δεν μπορώ άλλο. Τι δουλειά το φίλο μου τον Κοσμά, τον Κοσμά. Τι να κάνω. Που έχεις και το ίδιο όνομα με το φίλο μου από τα Χανιά. Έλα, λέω και ο Θεός. Δεν έχεις Κοσμά από τη Μυτιλίνη. Να πεις. Όχι, είμαι τα νησιά το πάω. Εντάξει. Είμαι τα γεωγραφικά. Γιατί η Μυτιλίνη τι είναι, ρε. Με, άλλο, ρε. Άλλο, άλλο νησί Μυτιλίνη. Άμα πω στον Παύλο από τη Μυτιλίνη. Ναι. Έτσι. Θα μπερδευτεί το καράβι. Θα πω και στον Παύλο, ας πούμε, από το. Από τη Χίο. Όχι, άλλο. Άλλο. Εμπρός. Έλα, παιδιά, ο Ζαχαρίας μου πάλι. Έλα, Ζαχαρία. Να πω κάτι τελευταίο. Έλα, έλα, Ζαχαρία. Ότι πριν το 2010 στη Γαβρή, αν είχαμε αλλάξει την μπάλα του μπάσκετ, θα νομίζετε ότι είναι φελίπτωση. Φιλάκια, καλή νύχτα. Τι κάνανε, Ζαχαρία. Όλα γρήγορα τα παίζανε, Ζαχαρία. Πνίγηκες από τρέξιμο. Την είχα λαρίσει καμπάρα, Ζαχαρία. Πνίγηκες από το τρέξιμο. Εντάξει, δεν κατάλαβα και τι είπε. Τίποτα. Εντάξει, για... Ό,τι σου λέω. Όλα θα ήταν και καλό. Βρε, πάμε στο επόμενο. Μην μπέρδεψε την ΑΕΚ, τι καλό να είναι. ΑΕΚ. Άκουσα, ΑΕΚ. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο φίλος του Μανώλη, αλλά εμένα με λένε Λόλο. Και μου λένε το άλλο εμένα, το μισό ή όλο. Όλο, όλο. Απ' το Βόλο. Τι απ' το Βόλο, ρε, απ' τον Κόλο πες. Ε, μα είναι δυνατόν, σου λέει απ' το Βόλο, τι απ' το Βόλο, απ' τον Κόλο πες. Θα ματάρει με το... Εμπρός. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ολυμπιακός που είναι, Κωνσταντίνος από Καλυφαία. Ναι. Το όνομά σου, φίλε μου. Κωνσταντίνος. Έλα, έλα, Κωνσταντίνε μου, έλα, πάμε. Μεγάλη μου παιδιά, αλλά που έκανε τίποτα ένα πράγμα τον Ολυμπιακό. Τι. Πώς γίνεται, παιδιά, από 30 πόρτες, ας πούμε, κατά την εβδομάδα, να το... Διακοπές κάνουν. Δεν ακούγεσαι, Κωνσταντίνε, ή κάτσε πάλι μας από... Καλά, τώρα είναι από ένα σταθερό σημείο. Έτσι, δεν ξέρω αν καταφέρεις να ξαναπάρεις από κάπου σταθερά και δεν ακουγόσουν καθόλου. Θα διαβάσεις κανένα μήνυμα. Κάνουμε προσπάθεια και εμείς και οι τηλεθεατές. Εμπρός. Ακούσε ο Αγγές. Πάσε εκεί, θα με πάντα εκεί, θα τα πρόβλημα. Εντάξει μας. Δεν με νοιάζει αν έχω ψωμί να φάω. Αρκεί την Κυριακή μου να δω τον Ολυμπιακό μου. Και το μόνο που με στεναχωρεί εμένα και χιλιάδες και εκατομμύρια Ολυμπιακούς είναι ότι θα πεθάνω και δεν θα βλέπω τον Ολυμπιακό. Δεν το ξέρεις. Απάμε το Καραϊσκάκι θα με. Είδες που σε λέω δεν το ξέρεις. Όχι, θα το κανονίσω. Δεν ξέρεις. Ο Άγιος Πέτρος φίλος μου. Εμπρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια. Αντώνης από Κάλυμνο. Γεια σου, Αντώνη. Κάλυμνο. Τα τέτοια εποχή χαρούμενοι είσαστε. Ναι. Άντε, γεια! Έλα. Και πέρυσι το Μάιο χαρούμενο είσαι. Πάντα ρε, Αντωνάκι μου. Πάντα βρε, Αντώνη μου. Και πέρυσι το Μάιο χαρούμενο είσαι. Πες μας ένα μήνα που δεν είμαστε χαρούμενοι. Και ήμουνα και στη Μαδρίτη, εσύ που ήσουν. Κάτσε ρε. Πες μας ένα μήνα που δεν είμαστε χαρούμενοι. Γιατί λέτε ανακρίβειες, ρε, Αντώνη από την Κάλυμνο. Και έχω περάσει και ωραία στην Κάλυμνο. Και είναι και τόσο Ολυμπιακή, λέει. 5-0 νίκες ήταν πέρυσι. Έτσι. 3 στα play-off και 1 καρασκεφ και 1 στο ΟΑΚΑ. Ρε Αντωνάκη, μου πώς έχεις φάει. Τι είπα να πεις, ρε Αντωνάκη, απ' την Κάλυμνο. Πέσε μέσα να βγάλεις κανένα σφουγγάρι. Τι να πέσει τώρα, δεν ναι. Πού να πέσεις. Πέσε μέσα στο αστράγαλο που πέφτεις και μπούτα. Ρε Αντωνάκη, απ' την Κάλυμνο είσαι μάγκατ. Του κολύμπα. Τέλεια. Θες και να βουτήξει να βγάλει και σφουγγάρι. Ό,τι σου λέω! Είναι κάτι αλάνια σου καλά. Άσε, αλάνια λίγο. Μπράβο σου. Εσύ αν δεν έχεις βαλίτσα έχεις πάθει. Εσύ... Ρε, μέχρι τον αστράγαλο μπαίνει. Εκεί όπως έκανες μπιντέ, πρέπει να πετάξει ένα καλά δυναμίτη από αυτούς που πετάνε το Πάσχα και να το χάσεις τελείως. Τα αυγά. Ναι, αυτά που έχω. Τα αυγά. Ένα πενηντάκι. Και χαιρετίσματα στην κατακόκκινη Κάλυμνο. Και από μένα. Που την εζήλεψε αυτός που μπορεί και να μην είναι, να το δήλωσε μόνο. Ναι.
Θα πεις για την Κάλυμνο. Εμπρός. Καλό. Τι είπε. Ναι ρε, αυτό, κάτι μαγικό. Δεν άκουω, ρε, άκουσες. Σταμάτησε μόνος του. Τι. Πώς το... Νόμιζα εμπρός. Το τρένο. Τι έγινε. Τον τρένο. Deutsche Welle. Τι είναι ο σύνδεσμός μας στη Μέση Ανατολή. Τι ήταν. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Την ξύπνησε τη Βαγγελιό. Σου λέγε να μην φωνάζεις. Ναι. Καλησπέρα. Λοιπόν, Νίκος εγώ από Λιφάδα. Παναθηναϊκός με παιδιά. Γεια σου. Καλησπέρα και καλησπέρα Τάκη. Γεια σου Νίκο. Θέλω να σου πω κάτι. Ένα πράγμα θα σου πω. Δεν θα βρίσω. Πες ρε Νίκο. Όχι, δεν μας έχει βρίσει όλη η κοινωνία. Βρίσκεσαι, δεν το κλείνουνε. Πες και εσύ αν είσαι ένα. Μέτρα αστέρια. Τι? Να μετρήσω. Τα αστέρια. Μέτρα αστέρια. Άκου φίλε Νίκο. Μετράω εγώ. Παρίσι δεν υπάρχει. Υπάρχει συγγνώμη. Παιδιά, δεν σας ακούω καλά. Άντε, γεια! Ξαναπάρε. Κάτσε, γιατί μετράμε τα αστέρια. Μετράμε τα αστέρια. Παρίσι δεν υπάρχει. Υπάρχει συγγνώμη. Το άλλο ήταν ξύλινο. Πάμε στα τέσσερα. Τα οποία από τα τέσσερα τα πήρε στην Ελλάδα τα δύο. Εγώ έχω πάρει τρία που δεν υπάρχουν και τα τρία εκτός Ελλάδος. Και ένα εφέτος τέσσερα. Και από το 13 μέχρι το 16, 12-13, από το 12 μάλλον, δεν παίζει στην Ευρώπη πουθενά. Εγώ παίζω. Τέσσερις τελικούς, τέσσερα Final Four, τρεις τελικούς. Και πήρα τα δύο. Όπως καταλαβαίνεις, τι είναι αυτό μετά τα αστέρια. Τόσο πολύ ο πόνος σου. Τα πιασάρικα. Εδώ είπε συγγνώμη, Φίμπα. Μετά εντάξει και με τα αστέρια. Το ξύλινο δεν μετράει. Άλλα τα πέντε κύπελα που έχω και εγώ τα ίδια τρία. Και άλλο το ένα ξύλινο. Η μισή Ευρώπη έπαιζε τότε. Εντάξει. Και εσύ, σαν χρέο σου από τα πολλά αστέρια, είσαι υποχρεωμένος να είσαι πάντα top. Σε έχουν ξεχάσει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Σε ξεχνάνε. Έχεις γίνει της φάπας ευρωπαϊκός παντού. Μέτρα τα αστέρια εσύ τώρα που βλέπεις από τις φάπες που τρως. Γιατί ο άλλος ο Ζαχαρίας... Ενώ έχω τόσο καιρό εγώ και ο Άκης, δεν σας έχω πει τίποτα για τα τέσσερα αστέρια εδώ. Τι να πούμε. 42 πρωταθλήματα, κάθε ένα έχει 10. Όχι ένα, 10. Κάθε ένα έχει 10 εμένα. Ρε Τάκη, ξέρεις σε ποιους μιλάς, αυτούς που βάλανε αστέρια, ναι, για τρεις ήττες. Θύμισε μου το. Για τρεις ήττες. Ναι. Δεν είχε βάλει ο Τζίγκερ. Ναι, ναι. Και λέει έχουμε παίξει λέει τελικούς ήττες. Ναι. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Αστέρια για ήττες. Τι να πω. Άλλο ρε ζήλια αυτό που έκανε ο Τζίγκερ τότε με τα αστέρια. Έτσι δεν έγινε. Ναι, πώς δεν έγινε. Φλόρ. Τρεις ήττες, τρία αστέρια, τρεις ήττες. Ναι, έβαλε μια δεκαριά εκεί. Ω, είχανε από τέτοια, από ήττες, από ήττες. Και εμείς θα γίνεται, εμπρός. Γαλαξία θα γίνεται. Ο ίδιος είναι. Όχι, άλλος είναι. Πώς ξέρω. Τι ήταν. Να μιλάω. Ναι, ναι. Ναι, καλησπέρα παιδιά, Τάκη και Άκη. Καλησπέρα. Κωνσταντίνος από Κατακόκκινη Ίδρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Είσαι και το τελευταίο. Θέλω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα ο Ολυμπιακός και αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Εμείς δεν το ξεχνάμε, φροντίζουμε να μην το ξεχνάνε και οι αντίπαλοι. Έτσι, σωστός, Άκη. Θα δώσουμε συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά και θα ήθελα να σταθώ παιδιά στο προηγούμενο βίντεο εκεί με τον ιερέα. Να πούμε ότι είναι ένας άξιος ιερέας Ολυμπιακός, ο οποίος εκεί στο κήρυγμά του είπε πάρα πολύ σωστά πράγματα. Ο Ολυμπιακός είναι μια ιδέα. Όντως. Είναι μια πολύ σπουδαία ομάδα την οποία πρέπει όλοι να ενισχύουμε. Και όποιος είναι πραγματικός Έλληνας είναι και πραγματικός Ολυμπιακός. Πάτε καλά, παιδιά. Ολυμπιακάρα, πάντα Ολυμπιακάρα. Πολύ ωραίες κουβέντες, και πολύ ωραίο κλείσιμο. Πολύ ωραίο κλείσιμο. Κάναμε και πολύ σωστά τα είπε ο Πάτερ. Έτσι. Και είπε κι άλλα, αλλά λόγω οικονομίας του χρόνου ξέρεις, κρατήσαμε μια χαρά. Και πολύ ωραία μίλησες εσύ. Όπως και. Πού να δεις του χρόνου, είναι ευέργη τι έχει να γίνει, φίλε. Πού να δεις του χρόνου. Είσαι συνεχώ. Ναι. Και πολύ ωραία το έφτιαξε και ο τεχνικός μας. Υπάρχει συγχαρητήρια σε όλο εδώ το επιτελείο. Ναι. Πίσω από τις κάμερες. Τους αφανείς ήρωες. Τους αφανείς ήρωες. Καλά, ελάς πω. Και στι. Και στις 8, ναι. Και στις 8. Στο Γερανό, 9. Καλό βράδυ. Στο Βίτσι. 5 η ώρα. Στο Ρέντι. Στην Μακένα. Από δύο κουβέντες. Στο σιδηρόδρομο, ο άνθρωπος που τραβάει το σιδηρόδρομο. Με το ποδήλατο, αυτό που τρέχει πέρα εδώ. Αυτό είναι στα ορυχεία άλλο. Δεν λέμε τα τέτοια. Εσύ, Τσούκι, μείνει από το μπλεκ.
Λοιπόν, 5 ώρα στο Ρέντι, ναι, και 7.30 στο Καραϊσκάκι. Θα υπάρχουν και πούλμαν από το Ρέντι για να πάνε τον κόσμο στο Καραϊσκάκι, έτσι. Από το Καραϊσκάκι για να πάνε τον κόσμο στο Ρέντι και μετά το ξαναγυρίσουν. Μην κάνουμε κανένα λάθος. 5 ώρα στο Καραϊσκάκι. Γιατί έρθουν εδώ ρε έξω στο Καραϊσκάκι. 5 ώρα παίζουμε. Ε? Για να συγκέντρωση ρε, τα κοινωνικοί βολεύουν ο ηλεκτρικός, βολεύουν οι συγκοινωνίες, γιατί να έρθουνε. Στο Ρέντι πέρα λεωφορείο περάει και περνάει κάθε 40 λεπτά. Εκεί βολεύει. Τα πάτε στο Καραϊσκάκι, 5 ώρα γίνεται το παιχνίδι, δεν είναι 6, θα τα πάτε κάτω. Και αυτό θα το πλατιάσει. Έχουν πει να το πούμε. Γιατί νομίζω ότι είναι 6 ώρα, 5 ώρα παίζουμε Ρέντι. Νομίζω ότι είναι 6 ώρα το παιχνίδι. Έχει γίνει 5 ώρα το παιχνίδι και 7.30 το ποδόσφαιρο. Και τελειώνουμε τώρα. Α, μπράβο. Παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό! Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.